συγητής στο επόμενο είναι ο Παναγιώτης Αδρισάκης, είναι παρουσίαση κλινικού περιστατικού. Ομοίως ο κ. Σεφέξ έχει ένα παρόμοιο βιογραφικό εργαλείο και μικρό, στέλνει στις 1992 στην Αθήνα. Το 96 αποφύτησε από τη Βοστόνη με την ίδια ακριβώς ειδικότητα της προσθετικής και από τότε δραστηριοποιείται στην προσθετική στο ειδικό διατρίο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος αρκετών διεθνών και ελληνικών επιστημονικών εταιριών και ταυτόχρονα και αυτό δραστηριοποιείται και στο παρόν. Είναι ο νέος αντιπρόεδρος της εταιρείας οστεοματολογικής ερεύνης και ο επόμενος πρόεδρος. Οπότε, κύριε Αδρισάκη, έχετε το βήμα να ξεκινήσουμε το περιστατικό σας. Καλημέρα και από μένα. Προφανώς οι προστατολόγοι έχουμε λευκά μαλλιά, δεν έχουμε λευκές τρίχες. Έχουμε λιγότερο στρες. Έχουμε όλο το μαλλί στην τέση του και είναι και στο σωστό χρώμα. Ακριβώς. Επειδή εδώ όλα τα λέμε, έτσι δεν κρύβουμε τίποτα. Το χρώμα είναι ειδικότατο. Είμαστε από καλό μαρτύριο. Είμαστε από καλό μαρτύριο. Με πολύ τιμή και έρευνα. Θα σας παρουσιάσουμε ένα περιστατικό από κοινού με τον κύριο Παράση, ο οποίος βρίσκεται στο ακροατήριο διότι έχει κάνει όλη την κυριολογική δουλειά που θα δούμε στην πορεία, όπου παρουσιάστηκε σε εμάς τον Οκτώβριο του 2013. Μια ασθενής η οποία είναι 52 ετών, η Μαρία, μη καπνίστρια με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, η οποία μας έδεσε το παράπονο της ότι το τελευταίο καιρό βρίζονται τα ούλα της, βρίζονται και μοραγούν τα ούλα μου, δεν μπορώ να μασίσω ικανοποιητικά, η μπροστινή μου γέφυρα μου φαίνεται πολύ μεγάλη και δεν μου αρέσει που φαίνονται τα ούλα μου. Με αυτό το κριτήριο ξεκινήσαμε μια διαδικασία διαγνωστική στην αρχή. Αξίζει να σημειώσω ότι έχει και ένα αρκετά σημαντικό οικογενειακό ιστορικό, διότι ένα χρόνο πριν εμφανιστεί σε εμάς, υπέστη ο άντρας της ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Φανταστείτε, νέος άνθρωπος, έχει μία κόρη, η οποία είναι τελειόφοιτη του Λυκείου και την εποχή, και κατά συνέπεια μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας παράγοντας στρες μέσα σε όλο το γενικότερο ιατρικό της ιστορικό. Το οδοντιατρικό της ιστορικό είναι εκτεταμένο, έχει αρκετές οδοντικές απώλειες, έχει μια γέφυρα, μια ακινητοποίηση θα έλεγα, δεν είναι ακριβώς γέφυρα, μεταξύ 12 και 22. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Και βλέπουμε ακριβώς την εικόνα, την ακτινογραφική της ασθενούς, όπου θα τη δούμε στη συνέχεια και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ανά τριτιμόριο. Συγκεκριμένα, είπαμε, έχει μία γέφυρα από 22, από 12 έως 22. Βλέπουμε ο 11 έχει μία έντονη οστική βλάβη γωνιώδη στην υγιής επιφάνειά του. Τα υπόλοιπα δόντια δείχνουν μία οστική απώλεια, γενικευμένη, αλλά όχι τόσο σημαντική όσο στον 11. Οι κάτω τομείς και αυτοί παίρνουν μία μέτριας μορφής οστική απώλεια. Πηγαίνοντας στο δεξιό τριτιμόριο βλέπουμε ότι λείπει ο 16, ο 17 έχει πάρει μία εκείς κλίση, υπάρχει μία έντονη οστική απώλεια μεταξύ 16 και 17 και είναι έγκλειστος ο 18, ο οποίος μάλιστα είναι και ελαφρά ενσφυνωμένος στην άμπο επιφάνεια του 17. Λείπει ο 15. Λείπει ο 15, ο 16 έχει το πρόβλημα που είπα πριν. Στην κάτω περιοχή, αντίστοιχα, υπάρχουν όλοι γομφοί. Έχουμε μια έντονη οστική βλάβη γύρω από την εκείς ρίζα του
46, στο 47, συγγνώμη, τα πάω καλά με τα νούμερα, η οποία προσβάλλει και το διχασμό. Ο 46 δείχνει σχετικά σε καλή κατάσταση με μια μέτριο βαθμό οστικής απώλειας μεταξύ 46-47. Το ίδιο συμβαίνει και με 45-44-43. Ίσως λίγο πιο έντονη απώλεια από τους 43. Στο αριστερό τριτιμόριο, στην Άνω Γνάθο βλέπουμε αρκετά προβλήματα, ξεκινώντας από την περιοχή μεταξύ 25 και 26, όπου υπάρχει μια αρκετά εκτεταμένη γωνιώδη οστική βλάβη από το 25. Υπάρχουν κάποια θέματα με τις παλαιές αποκαταστάσεις, εμπράξεις, μια εμφανής εμφανές overhang του αμαλγάματος της αποκατάστασης στον 16, στον 26 και κάποιες ανασυστάσεις στον 25 και μια έμφραξη στον 24, οι οποίες δείχνουν προβληματικές ακτινογραφικά. Και βέβαια και εδώ έκλειστος ο 28. Πηγαίνοντας στην κάτω γνάθο, εδώ τα πράγματα και εδώ είναι αρκετά επιβαρημένα. Λείπει ο 36, ο 37 έχει πάρει μία εγγύς κλίση και ημιέκλειστος ο 48 έχει ο 38 έχει επιβαρημένει. Όχι ημιέκλειστος, καραέγκλειστος. Επειδή αυτό δεν είναι εκτός το θεωρητικό, ο οποίος έχει και άσχημη μορφολογία, εμένα μου δείχνει ότι εδώ είναι τεριδονική βλάβη και γι' αυτό είπα ότι μάλλον είναι μία εγκλήστος. Αυτό μου δείχνει τεριδονική βλάβη, τέλος πάντων δεν ξέρω αν θέλω να συζητήσω αυτό. Και βέβαια η θέση του, η οποία είναι σε μεγάλη εγκύτητα με το κάθε φανιακό πόνο. Το κανάλι είναι ουσιαστικά σε άμεση επαφή με το ακρορίζιο του Φροντινή. Εδώ είναι η πανοραμική εικόνα, όπου έχουμε και μία καλύτερη απεικόνηση και των ιδμωρίων, αμφωτεροπλεύρος. Φαίνεται η οστική βλάβη σε αστικές βλάβες σε αρκετούς από τους γονθίους, σε όλους τους πρώτους γονθίους και βεβαίως στον 11. Επιπλέον, το περιοδοντόγραμμα, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε σε αριθμούς, είναι σημαντική η βλάβη μεταξύ 16-17, κυρίως γύρω από τον 16, από το 25, κυκλοτερός στον 47 και στο 48, αλλά κυρίως στο 47 και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και με τον 37, όπου θα αποτελέσουν και τα σημεία αναφοράς στο καταρτισμό του σχεδίου θεραπείας. Ίσως προτρέχω λίγο, αλλά επειδή και η τομογραφία αποτελεί μέρος του διαγνωστικού μας, επειδή πάντοτε μπαίνει το ερώτημα αν θα γίνουν ή όχι εμφυτεύματα, αν παίρνει ή αν θα απαιτηθεί την πορεία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα με τον 38, ο οποίος όπως είπαμε ήταν σε μεγάλη εγκύτητα με το κανάλι και βλέπουμε ακριβώς ουσιαστικά, συγγνώμη, είναι στην πάνω σειρά, ακουμπάει ή το έχει αγκαλιάσει, το έχει κυκλωτερώς περιλάβει το κανάλι. Εδώ θέλει λίγο κουβέντα πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτή την περίπτωση. Ευτυχώς έχουμε τον κύριο Αποστολίδη εδώ να μας πει την άποψή του γνάθοχειρουργικά, γιατί υπάρχει ζήτημα από το 47. Και εδώ ήταν ένα θέμα, παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την ευκαιρία και την κατάσταση των δοντιών, των μορφίων στην περιοχή 47-48, όπου βλέπουμε ακριβώς την οστική απώλεια που υπάρχει γύρω από τις ρίζες και στους διχασμούς των μορφίων.
Η διάγνωσή μας, βεβαίως, είναι γενικευμένη μέτρια χρόνια περιοδοντίτιδα, προχωρημένη στις περιοχές 16, 17, 16, 11, 25, 37, 47, 48. Υπάρχει δευτερογενές τραύμα από τη σύγκληση, με ερωτηματικό, γιατί πάντοτε το θέμα του τραύματος από τη σύγκληση είναι αμφιλεγόμενο. Θεωρούμε ότι υπήρχε, λόγω ακριβώς των απολειών των δοντιών, της εγγύης μετακίνησης των γονφίων και του τύπου των βλαβών που υπήρχαν εκεί, στις περιοχές αυτές. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Και βεβαίως υπήρχε δευτερογενή στεριδόνα 24, 25, 26. Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε εδώ να ανοίξουμε την κουβέντα ως προς το σχέδιο θεραπείας που θα ακολουθήσουμε. Ίσως να καλύτερα να βάλετε μια... Θέλετε να δω την παναγραμμική. Να έχω και τα δύο είναι λίγο δύσκολο. Με κρονατία. Θέλετε τις οξοπανιακές. Μαργαρίτη, το έχετε ολοκληρώσει το περιστατικό αυτό. Ναι. Μήπως θα προτιμότερο να το δείξει τι κάνατε και μετά, γιατί είπατε κάποιο. Δεν ξέρω αν θέλετε. Γιατί νομίζω ότι η οικονομία. Υπάρχουν να θέσω τότε κάποια στοιχεία τα οποία θα καθορίσουν το πώς θα το αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Υπάρχουν τα επίγοντα θέματα, τα ζητήματα, τα οποία αφορούν βεβαίως την αποκατάσταση, τη θεραπεία της νόσου, και υπάρχουν βεβαίως τα θέματα της αποκατάστασης, τα προσθετικά ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως θα μπαίνουν και σε ένα δεύτερο πλάνο, με τη λογική, όπως είπαμε και στην προηγούμενο περιστατικό, ότι επισέρχονται θέματα οικονομίας, επισέρχονται θέματα χρόνου, επισέρχονται θέματα ταλαιπωρίας. Σας θυμίζω ότι η συγκεκριμένη ασθενής έχει ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό ζήτημα, θέμα το οποίο εν μέρη μας περιόρισε όσον αφορά τις διαδικασίες που μπορούσαμε να κάνουμε. Ενώ είχα αρχικά έχουμε συζητήσει περί χειρουργικών επεμβάσεων κλπ. Κλπ. Στην πορεία, θέλησε λίγο να είναι πιο συντηρητική, δεν μπορούσε να μπει σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, δεν είχε ούτε τη διάθεση ούτε το χρόνο για να το κάνει αυτό. Το οικονομικό ζήτημα δεν ετέθη σε απόλυτο βαθμό, βέβαια υπήρχε πάντα, δεν υπήρχε απεριόριστη δυνατότητα. Από την άλλη όμως ήταν προκειμένου να λύσει το θεραπευτικό της ζήτημα, ήταν διατεθειμένη να κάνει κάποια πράγματα. Με αυτή τη λογική δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσουμε στην επίσης. Νομίζω ότι είναι πολύ ευρύ περιστατικό, όπως χαθούμε με ερωτήσεις, προτιμούνται να μας καλύτερα. Να πάμε περιοχή. Να πάμε περιοχή. Και μετά να υπάρχουν. Ναι, καλύτερα να ρωτήσεις όλο πώς το κάνατε και μετά να γίνουμε κουβέντα. Γιατί είναι χίλια πράγματα. Αυτό είναι σούπερ περιστατικό για περίοδο μπροστά. Παρακολουθώντας την κλασική μεθοδολογία μας, η πρώτη φάση βεβαίως ήταν να ελέγξουμε τη φλεγμονή με μη χειρουργική περιοδική θεραπεία, να ελεγχθεί η τεριδόνα, δηλαδή να γίνουν πράξεις όπου να αντικατασταθούν. Αποφασίστηκε να γίνει στην πορεία ανδροδοντική θεραπεία στον 25, διότι αν θυμάστε καλά υπήρχε μια παλιά ανασύσταση με κάποιες καρφίδες όπου στην πορεία έπρεπε να γίνει θεραπεία του πολφού και για θέμα βιολογικό, αλλά και για να στηριχτεί η μετέπειτα αποκατάσταση. Κατασκευάστηκε μια μεταβατική γέφυρα μεταξύ 12 και 22, ακινητοποίηση μάλλον, γιατί σε πρώτη φάση δεν μπήκαμε σε εξαγωγές, και αποφασίστηκε εξαγωγή 47-48, με τη λογική ότι ο 46 ήταν σε μια καλή κατάσταση και θα μπορούσε με την κλασική περιοδική θεραπεία να διατηρηθεί και να έχει ο ασθενής σύγκληση πρώτου γονφίου τουλάχιστον. Εν συνεχεία, εξαγωγή του 16 και του 11 με ταυτόχρονη διατήρηση της φανιακής ακολουθίας, χειρουργική αντιμετώπιση της ενδοστικής βλάβης στην περιοχή του 25 και αισθητική επιμήκυση κλινικής μήλυξης στον 21. Το ποσοτικό μας, το
γενικό προσθετικό μας σχέδιο ήταν κάποια στιγμή στην περιοχή 16-15 να μπουν δύο εμφυτεύματα, να γίνει μία γέφυρα μεταλλοκεραμική από 12-22, μία μεταλλοκεραμική στεφάνισον 25 και βεβαίως να αποκατασταθούν, να αντικατασταθούν τα εμφράξεις που είχαν γίνει ήδη στην πρώτη φάση και κάποια στιγμή, και εδώ ίσως είναι θέμα κουβέντας, να εφόσον τελικά προχωρήσουμε σε εξαγωγή των 37 και 38, να δίνουν και εδώ δύο αποκαταστάσεις επιεμφυτευματικές και στην περιοχή του 40 να μείνει με σύγκριση πρώτου γομφίου. Τέλος, καλό θα ήταν να τοποθετηθεί ένας εκκλησιακός νάτικας προστασίας. Ο λόγος είναι ότι τελικά δεν ολοκληρώθηκε όλο το σχέδιό μας. Είναι ένα σχέδιο, είναι μια θεραπεία η οποία είναι σε εξέλιξη. Κατά συνέπεια, τελειώνοντας, θα πρέπει συγκλησιακά τουλάχιστον να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε, ώστε να μην έχει περαιτέρω επιπλοκές, μέχρι ότου έρθει η ώρα για να αποκατασταθεί με εμφυτεύματα, να αποκατασταθούν με εμφυτεύματα οι οπίστιες περιοχές και βεβαίως σε τρίμηνη υποστηρικτική περιοδική θεραπεία για τη διατήρηση του θεραπευτικού περιοδικού αποτελέσματος. Πάμε λοιπόν αναπεριοχή. Αποφάσισε, όπως είπαμε, να γίνει η εξαγωγή του 17 με παράλληλη διατήρηση της φαρμιακής. Το 16 με παράλληλη διατήρηση της φαρμιακής ακολουθία. Κάποια στιγμή με το τόσο το όρο δεν υπάρχει περίπτωση. Το 17 θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Επειδή ήμασταν σε μια είπαμε, είναι μια θεραπεία η οποία έπρεπε να γίνει σταδιακά και σε διάφορα και σε ένα μακρύ χρονοδιάγραμμα. Αποφασιστήκε σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά περιοδικά προβλήματα που αφορούσαν τον 16, τον 11 και βεβαίως τον 25. Ο 16 θα προχωρούσαμε σε εξαγωγή με ταυτόχρονη διατήρηση της φαρμιακής ακρολοφίας. Αποφάσισε ο κύριος Παράσχης να κάνει μια διαδικασία διατήρησης του φατνίου με χρήση εμπτογκέιν, FTPA αλλομοσχεύματος και collagen plaque ως προστατευτικό. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Η ιδέα εδώ είναι ότι παρόλο ότι φαίνεται απίθανο, αν βελτιωθεί το 17, καθότι και το εσμόριο είναι πολύ χαμηλά, μπορεί να μπει μια γέφυρα 14-17. Τουλάχιστον θα αποκαταστούσαμε την βλάβη ανοίγοντας τις πιθανές προσθετικές επιλογές που θα είχαμε. Έγινε η εξαγωγή του νοτιού. Και θα δείτε στη φωτογραφία αυτή, αν δείτε, και στην επόμενη Παναγιώτη, αν έχει καλοκίνη. Δεν είναι Παναγιώτη, πλάτη. Όχι, είναι κόλλαγος σφόγκος. Κολλαγός σφόγκος κολλαγόνου. Η εγγύης ρίζα του 17 ήταν όλη εκτόσεως του, το βλέπετε. Άρα, βασικά η προσπάθεια δεν είχε τόσο μεγάλη σκέψη να γίνει η διατήρηση της φαρμιακής ακρολοφίας, όσο να βελτιωθεί η εγγύηση του 17. Ναι. Γι' αυτό... δείτε και μόσχευμα και εμπτογκέιν. Χρησιμοποιείς δηλαδή το 16, την εξαγωγή του 16 σαν εμπτογκέιν βλάβη, το 17. Ακριβώς. Δύσκολη βλάβη βέβαια, ευρεία και χωρίς λιγόματα. Υπερπλήρωση με το μόσχευμα και τη τελική συναφή. Αυτό είναι σφόγκος κοραγόνου, σφογκοστάν. Αν πια δεν είναι σφογκοστάν, είναι κάτι αντίστοιχο. Σε τι βάθος σε βάλα αυτό. Τι εννοείς. Πόσο βάλε, 3-4 και 2 σφάγια, δηλαδή πόσο βάλε. Αυτό. Αυτό είναι για να κρατήσει το μόσχευμα που δεν το κράτησε, αλλά που δεν το μέχρι την 2 για αρκετό καιρό που πηγαινόταν και σε μένα και στον κύριο Παράσχη, στον Αντρέα, έβγαζε κομματάκια για την υπερπλήρωση. Προσέξτε όμως την επούλωση. Αυτό είναι περίπου μια εβδομάδα μετά. Αυτό είναι στην πρώτη εβδομάδα.
Αυτό είναι περίπου 3 εβδομάδες μετά. Αυτό είναι περίπου στο μήνα. Α, θυμάμαι καλά. Περίπου στο τρίμηνο. Το εξάμην. Και εδώ είμαστε περίπου στην εικόνα που έχουμε σήμερα. Μαζί με την ακτινογραφική και την κλινική εικόνα. Που στα μυμπλάβη έχει γεμίσει μέχρι περίπου το μισό της εγγύης επιφάνειας του 17 και ιστικά όπως ακόμα έχει μείνει μια μικρό έλλειμμα, αλλά περίπου πια έχει αποκατασταθεί πλήρως. Εδώ ίσως μπορεί να κάποιος να συζητήσει το θέμα του έγκλησης του γονθίου και ο λόγος είναι ότι αν εν τέλει αποφασιστεί η τοποθέτηση γέφυρας, τότε αυτή εδώ η περιοχή θα είναι πολύ κρίσιμη σε μένα σε ό,τι αφορά την παρασκευή και την οριοθέτηση. Διότι ουσιαστικά ο φροντιμήτης έρχεται σε επαφή με την άπο επιφάνεια του δεύτερου γονθίου. Αλλιώς ο φροντιμήτης μπορεί να μείνει έτσι εκεί. Είναι αν δεν κάνετε γέφυρα, ναι, μπορεί. Αν κάνετε γέφυρα, πρέπει να βγει. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί το όριο θα φτάσει πολύ κοντά και. Εντάξει, το όριο δεν θα φτάσει εκεί πάνω. Θα φτάσει κάπου εδώ. Εντάξει. Αλλά. Μπορεί να αρχίσει να κάνει άπαξ και αυτό αποκαλυφθεί και να λάβετε εδώ φύλακου με τη θεία. Και να λάβετε εδώ υπόψη ότι θα είναι πια μια γέφυρα 4 τεμαχίων. Αν δουν επιτεύγματα όμω δεν χρειάζεται, θα το αφήνει. Η επιβίωση του δοντίου αυτού θα είναι πολύ κρίσιμη. Έτσι, να γίνει γέφυρα. Μεταβατικά πώ την αφήνει. Μεταβατικά, αυτή τη στιγμή είναι αποσύλληπτη. Ένα χρόνο. Περίπου ναι. Okay. Διότι ακριβώς επειδή γινόντουσαν διάφορα στο στόμα, δεν έχει γίνει κάτι προσωρινό. Εύκολο ασθενή. Γιατί μεταβατικά ένα θερμό κοινόδο και πίσω κοινό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κοινόδοντα, έχει μέχρι πρώτο προγράμμα. Οπότε λίγο ξεκινάει. Αλλά βέβαια θα δείτε φωτογραφία που εντάξει, στο χαμόγελο φαίνεται. Στην τομογραφία που έχετε τη περιοχή, έχει απορροφήσει καθόλου την άδεια. Τομογραφία. Τομογραφία, δεν είναι. Στην άδεια να δω. Είναι εκεί που λέγαμε πριν με τον κύριο Κωστοκούπη. Δεν ξέρω αν ήσασταν στο πρώτο περιστατικό. Γιατί επειδή εδώ υπήρχε. Από τον 17, από τον 18, αν υπάρχει απορροφή. Εντάξει, δεν έχω το δημογραφία να σα δείξω. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ αν. Εγγύηστε καρμό του 17. Εγγύηστε. Εγγύηστε του. Εγγυασμό του 17. Το 17, όχι. Το καλό αυτό ήταν από τα θετικά, διότι υπάρχει. Ουσιαστικά ένωση των τριών ριζών εκεί στην περιοχή και δεν υπήρχε προσβολή. Υπήρχε προσβολή στον πρώτο βαθμό. Ελαφρύ θεασμοποίηση του πρωτοδεύτερου βαθμού, αλλά στον δεύτερο όχι, δεν υπήρχε. Γιατί υπήρχε στόχο στον αγώνα του εθνοδράμικου αγώνα και να γίνει σε κάτι να μην είναι σύγκριση. Για κάτι σύγκριση αυτή του πρωινού πρέπει να κάνει δύο κάθετες. Δεν μπορεί να κάνει συγκλήσει, μπορεί να κάνει δύο κάθετε. Η προσθενή κάθετη μπορεί να γίνει εύκολα. Η πίσω, αν γίνει εκεί στο 17, έχει σε πάνω στο πλάι. Δεν ξεχνάτε. Η μόνη περιοχή που μπορεί να γίνει κάθετη είναι άπλη. Εκεί πέφτει ο φρονιμίτη σου. Άρα μπορεί να το τροποποιήσει αυτό. Δηλαδή μπορεί να πας να κατέψει πολιτικά split fitness, να περάσει και να πει το σεισμικά. Αλλά στην κουβέντα που ήταν συνάδελφο, εγώ αναρωτιέμαι αν το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να το βάλει χωρί να βγάλει πάλι σεισμικά. Κάτι σε πλασμό την εισαγωγή. Ναι. Στην ουσία, στην κατευθυνόμενη μυστική αναγκαίνιση, γιατί δεν του πρόκειται, θέλει μια σταθερότητα του πείγματο και μια απουσία του μικροβιακού παράγοντο. Με δεδομένο ότι ανοίγει ας πούμε, το τραύμα αυτό, γιατί είναι ένα πολύ φτωχό υλικό να το αφήνει εκτεθειμένο με τον δεύτερο σκοπό. Γιατί όλο το FTDA απορροφάται, να απορροφάται. Δηλαδή είναι μέσα στο ματιό που βάλουν. Δεν έχει μια διαθάρακτη επούμενο. Βέβαια, το αποτέλεσμα που παίρνει είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα. Έχω διαφορετική άποψη αυτό. Ποτέ δεν κάνω πια πρωτογενή σύγκληση, ποτέ δεν χρησιμοποιώ μεμβράνες. Πολύ σπάνια χρησιμοποιώ μεμβράνες. Mm-hmm. Με την έννοια του.
να προσπαθήσω να καλύψω τις μεμβράνες. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια μεμβράνη για να κρατήσει το μόσχευμα, αλλά στο μυαλό μου πλέον οποτεδήποτε κάνω ειδικά διατήρηση πατνιακής ακρολοφίας, δεν προσπαθώ ποτέ να κάνω πρωτογενή σύγκληση. Πολύ σπάνια κάνω κρυμνούς. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να κρατήσουν εκεί τα υλικά με κάποιο collagen response, με κάποιο collagen plug, με κάποιο μήκο graft seal. Και από εκεί και πέρα αυτό εσύ για με τα εξαρτητικά βαδίνια, αν θέλεις να κάνεις GBR για να κερδίσεις χρόνο, όρομος πρέπει να κάνεις καλύψη στον τρίμο, αλλά στο μεταξακτικό βαθμίο έχω βάψει να προσπαθώ να κάνω. Αυτή η προσωπική άποψη. Πρωτογενή σύγκληση του δράματος, ας το πούμε έτσι. Δεν σε απασχολεί το όριο των ελεύθερων ούλων, ότι είναι μια περιοχή που είναι εκτεθειμένη, δεν έχει αιμάτωση, επομένως θα συρρυκνωθεί όπως έγινε εδώ πέρα και θα έχει φύζηση. Εντάξει, να μην σε αφήσει την περιοχή. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και αν κάνεις μετά από διατήρηση της πανδημικής ακρολοφίας, να μην κάνεις. Ό,τι και αν κάνεις. Το δείχνουν όλες οι εργασίες. Και όλες οι εργασίες διατήρηση πανδημικής ακρολοφίας πια, κανένας δεν προσπαθεί να κάνει πρωτογενή σύγκληση. Αλλά η πρωτογενή σύγκληση δεν σου κάνει απαραίτητη μυϊκή μετατόπιση. Μπορείς να βάλεις ένα μόσχευμα σε θετικού ιστού, όπως είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, και να έχεις τη δυνατότητα αυτό που χάνεις να μην φανεί. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, δεν είναι μόνο βγαίνει το δόντιο και το αφήνει κατά δεύτερο σκοπό, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ας πούμε και προσωπική εμπειρία είναι αυτή, που για να έχει καλύτερη συμπλησία στο χιλιό του τραύματος και μια καλύτερη στήλη, γιατί πρέπει να καταλήξει σε μια αρνητική μορφολογία σε επίπεδο μεσοδόντια στήλη. Οι κάθετες στομές, νομίζω, δεν ξέρω, αυτή είναι ποια μου η άποψη, δεν ξέρω αν άλλοι συνάδελφοι έχουν άλλη άποψη. Εγώ είμαι ο παδός της πρωτογενούς συμπλησίας. Δεν θέλω οτιδήποτε υφίσταται ανάπλαση να πουλώνει έχοντας πλήρη αιμάτωση. Δηλαδή νιώθω ανασφάλεια παίρνοντας την πρώτη εβδομάδα αυτόν τον κρατήρα. Τον έχω πάρει. Και ξέρω ότι εκεί πέρα έχω χάσει στους. Εξάλλου οι εργασίες του ΜΑΧΤΕ να πούμε και αυτό δείχνουν κάτι τέτοιο. Ότι αν δεν πλησιάζουν τα αρχή του τραύματος, έχει απώλεια του τελικού ποσοστού ανάπλαση που θα έπαιρνε, αλλά και σε επίπεδο αισθητική έχει χάσει μεσοδόντιες στυλές. Άρα όλο το κλειδί αυτή τη αισθητική το έχει αγνοήσει γιατί κάνει συμπλησίε κατά πρώτο σκοπό. Δεν θε να κάνει συμπλησίε κατά πρώτο σκοπό σε ένα παντίο. Μπορεί να πάρει ένα συνδυασμό ελεύθερου υλικού μοσχεύματο με συνδετικό ιστό, του ταχώνει στο παντίο και μπορεί να σου δίνει όγκο. Εντάξει, ο κάθε όμω. Ένα συγκριτικά το άποψα αυτό και ειδικά η γνώμη του Ανδρέα που την σέβομαι απόλυτα γιατί θεωρώ ότι είναι από του ανθρώπου που έχει άποψη και το εννοώ αυτό. Και έτσι και ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, που είσαι εδώ σήμερα. Μετράει πάρα πολύ και πότε την ακούμε σεβασμό. Γιατί ξέρω ότι πρόκειται από έναν άνθρωπο που ό,τι λέει δεν το λέει για να το πει, α πούμε, έχει άποψη. Λίγο πολύ η ίδια φιλοσοφία έχει ακολουθηθεί σε όλο το περιστατικό, οπότε θα το δείτε και σε τις υπόλοιπες περιοχές να δουλεύει ή να μην δουλεύει, θα το δούμε στην πορεία. Γιατί στην περιοχή του 25 αποφασίστηκε μια παρόμοια προσέγγιση, χωρίς βέβαια να γίνει εξαγωγή του δοτιού. Έγινε όμως εδώ βεβαίως κρυμνός, μικρής πάλμος, ελαχής παρέμβασης, ίσα ίσα να υπάρξει πρόσβαση στη βλάβη και τοποθετήθηκε εντογκέιν στην βλάβη, το βάθη της βλάβης. Σας θυμίζω, όσοι δεν το παρατηρήσατε από τις εκτομογραφίες, ήταν βλάβη ενός τυχώματος. Και έχει μόνο ένα παριακό τυχώμα. Έχει ένα παριακό, το οποίο και αυτό είναι πολύ χαμηλά. Το οποίο φαίνεται στην πάνω. Όχι, κινητικότητα δεν είναι. Δηλαδή, πλάσα. Και είναι η πορεία της ακνογραφικής επούλωσης, όπως ξεκίνησε. Εδώ είναι ακόμα στην περίοδο που είναι με τη μεταβατική αποκατάσταση η ασθενής. Και εδώ είναι η τελική αποκατάσταση με τη στεφάνη που τοποθετήθηκε στον 25 και αυτή είναι η προχθεσινή ακνογραφία, όπου φαίνεται μια ελαφριά πλήρωση
στη βλάβη. Και έχει αρχίσει να δημιουργείται και λάμινα ντουρ. Τι είναι το δέντρο, έχουμε 5 χιλιοστά από. Ναι, ήταν, ξεκίνησε όμως από 9. 9-10 χιλιοστά. Και πάμε στην πρόσθετη περιοχή. Εδώ είναι την ημέρα που αφαιρέθηκε η παλαιά αποκατάσταση και τοποθετήθηκε απλά μία μεταβατική αντίστοιχη αντίγραφο περίπου αυτόν που είχε η ασθενής, κάνοντας βεβαίως τροποποίηση των ολικών παρασκευών και εν συνεχεία ο κύριος Παράσκης προχώρησε στην εξαγωγή του 2011. Βλέπουμε εδώ ακριβώς πώς έχει γίνει συνδεσμοτομή, η εφαίρεση του δοντιού με την κοκκιόδη βλάβη που πήρε μαζί της. Και εδώ πάλι αντίστοιχη προσέγγιση, τοποθέτηση αλλομοσχεύματος διαμέσου του μεταξακτικού φατνίου. Και εδώ τοποθετήθηκε μουκογραφσίλ για την κάλυψη του τραύματος. Υπήρχε παριακό πέταλο. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι εν τέλει θα γίνει και επιμήκυνση στον 21, οπότε αυτό μας επιτρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι στη διαδικασία. Βλέπουμε πώς εξελίσσεται η τεχνική και η επανατοποθέτηση της μεταβατικής αποκατάστασης. Και εδώ είναι περίπου στο μήνα της επούλωσης, όπου βλέπουμε ήδη ότι έχουμε πάρει μια ελαφρά υφίσθηση, η οποία όμως εν τέλει θα αποτελέσει δεν θα αποτελέσει πρόβλημα από το γεγονός ότι θα χρειαστούμε να επιμηκύνουμε τον 21. Να ρωτήσω κάτι. Μάλλον με ρώτησε προς τον κύριο στον Ατέα. Εδώ γιατί επέλεξες να βάλεις FTPA και δεν έβαζες. Εδώ δεν πρόκειται να πει FTPA, σωστά. Προς στιγμή όχι, δεν θα δει. Το σχέδιο είναι ότι από την γέφυρα. Άρα εδώ θέλουμε κάτι που θα μείνει εκεί για πάντα. Για να κρατάει ωραίο το κοντούρ του γεφυρώματος. Γιατί εδώ δεν έβαλες σε ξενομόσιο και έβαλες σε SCP, το οποίο το χάρηκε. Ενώ το. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα βάζα. Το ίδιο θα έκανα, αλλά θα βάζα ξενομόσιο. Και δεν χρησιμοποιώ ποτέ ξενομόσιο. Εντάξει. Δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου ξενομόσιο. Δηλαδή, έχω βάλει και εγώ το έχω μετανιώσει. Θέμα ιατρικό ή θέμα φιλοσοφικό. Προσωπική αντιλία είναι ότι το FDA και έτσι να τα αφήσει όπω είναι εκεί και να μην βάλει τίποτα από πάνω θα εκπλωθεί. Ναι, εγώ μιλάω για το ξενομόσχευμα. Συνεχίζει να κάνει μέχρι να κλείσει το τράμα, συνεχίζει να κάνει πόδι για μήνες. Θα μείνει όμως εκεί το ξενομόσχευμα. Δηλαδή το θέμα. Δεν είναι η FDA, είναι FDA. Είναι FDA απορροφηθεί, απορροφάται. Είναι πτωματικό, είναι ανθρώπινο. Απορροφάται. Και εκεί μπορεί να σου στο μέλλον να σου κάνει μια κύλανση. Ενώ με το ξενομόσχευμα να μην την πάρει, να μην είναι να μην. Δηλαδή θα σου μείνει το κοντούρι τη θέση. Αν ήταν εμφύτευμα, όντω. Αν ήταν εμφύτευμα, συμφωνώ. Με PPA. Αλλά εδώ, δηλαδή, ίσω είναι από τι λίγε περιπτώσει που από όλη τη ένδειξη διαθέτει φατμού με ξενομόσχευμα. Εκεί που δεν θα βάλει εμφύτευμα. Και παρά συναρτησιολάβη. Κάποτε να πέσει ακριβώς το ίδιο στο πλήρες. Αρέσει και τα επίθεση γιατί δεν έκανα ένα κρυμνό με split thickness και δύο γραμματάκια από πάνω από την ίδια για να τράβει και τη στιγμή λίγο πιο κάτω. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Να βάλουμε και λίγο στις στιγμές. Προσωπική άποψη. Εάν το κάνεις και σου πετύχει, νύχτο. Για να πάρεις όντως τη λες δεν μπορείς να κάνεις, αλλά ας πούμε εδώ πέρα, αν για παράδειγμα κάνεις ένα υπερόγειο με σκορτό πυμνό και το φέρεις προς το μυακά, εγώ νομίζω, Αντρέα μου, ότι δίνεις όντως το φαγνί. Σαφώς, παιδιά, μισό λεπτό, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά το να κάνεις εδώ, μιλάμε για ταλαιπωρία, δηλαδή το να κάνεις ένα σκορτό πυμνό, είναι τουλάχιστον 3/4 δουλειά,
Ένα δεύτερο τραύμα στην Υπεροά. Αλλά στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε και νόημα να γίνει αυτό. Διότι διαδικασία. Θα γινόταν το θέλαμε αυτή την απώλεια που υπήρξε. Την επιζητούσαμε εν τέλει τη συρρήγνωση. Παίρνουμε πια σε μια θεωρητική ομιλία αν θέλαμε να το μεγαλώσουμε. Το να προσθέτει κρυμνού σε βεβάσιμο σχέματα. Και υπάρχει από τη βιβλιογραφία ότι τελικά το πάθος που θα πάρεις μετά από 2 χρόνια θα είναι κατά περισσότερο 0,5 χιλιοστά με 1 χιλιοστό. Δηλαδή η διαφορά δεν είναι τρομακτική. Όχι, δεν είναι έτσι. Επίτρεψε να διαφωνώ σε αυτό. Εδώ πέρα βασίζεται την τύχη. Πώ σου κουλώσει. Στο άλλο έχει μια περίσσια, θα χάσει ιστό, αλλά ακόμα και αν χάσει, έχει παχύνει τόσο πολύ που πάντα είσαι στην αισθητική ζώνη. Απ' την άλλη, εδώ πέρα ας πούμε θα έπρεπε να γίνει από την αρχή, για ποιο λόγο γίνεται πρώτα η εξαγωγή και η διατήρηση των γυαλιών του σπατνίου, και όχι πάνω σε mock-up να γίνει η αισθητική επιμήκυση κλινική μύρη που θα ρίξει τι τελικέ προσθετικέ, που από εκεί πέρα θα καθοριστεί πόσο πολύ θα παίξει με αυτού του μαλακού ιστού. Το ανάποδο πιστεύω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει κάνοντα διατήρηση στα 6 ακολουθίε. Αυτό φαίνεται από όλε τι εργασίε. Αφήνει να πάρει τι θα χάσει από την παθμιακή ακολουθία, έτσι δεν είσαι εστό στο πλάι και μετά κάνει το μοκάμι χωρί να βγάλει. Όχι να προσθέσει. Εδώ είχαμε αυτόν τον παράγοντα. Πώς θα το έκανε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, Αν ήταν μόνο επιμήκυνση, να γίνει μόνο. Σε συνδυασμό με εξαγωγή, διατήρηση διαστάσεων με αισθητική επιμήκυνση του μουσική μέλη. Τότε προφανώς πρέπει να γίνει όλη η προετοιμασία από αυτόν που θα κάνει την αποκατάσταση, που θα ήθελε να γίνει η τελική. Το τελικό μήκος του δοτιού, να γίνει δοκιμή στο στόμα με το mock-up, να δεις ότι εκεί είσαι και μετά αυτό το αποτυπώνεις και το δίνεις ως πληροφορία στο χειρουργό που θα κάνει την επέμβαση για να σου φτιάξει τους ιστούς αντίστοιχα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ναι, εδώ όμως δεν είχε νόημα να γίνει αυτό, διότι από τη στιγμή που θα υπήρχε εξαγωγή, εδώ έχει νόημα από εδώ και πέρα. Αφού έχει πάρει την επούλωση τη εξαγωγή, ο οποίο είναι ένα παράγοντα που είπε και ο Ανδρέας, που δεν έχουμε απόλυτο έλεγχο, και από εδώ και πέρα, που κατά κάποιο τρόπο και από μόνο του μα δείχνει, δηλαδή αν δούμε στην πορεία του περιστατικού με την επούλωση του, εδώ είναι καλά η ακτινογραφική εικόνα. Δυστυχώς δεν έχω προστομία εκεί. Κατά κάποιο τρόπο, εκεί που κατέληγε το. Δεν ήταν περισσότερο στο προηγούμενο, ίσως. Άψο. Εκεί που έχει καταλήξει το γεφύρωμά μας, είναι περίπου εκεί που θα θέλαμε να είναι ο ιστός και των 21. Ουσιαστικά, δηλαδή, το γεφύρωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση παίζει το ρόλο του οδηγού για να γίνει η ευθυγράμμιση. Υποθυμεί. Αν αφήνεις να καθορίσει το μήκος της κλινικής μήλης. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε μένα έπαιξε αυτό το ρόλο. Έτσι πήγε. Δεν το κάνουμε και έτσι, βέβαια. Δηλαδή, να καθορίσουμε εμείς το μήκος και με βάση αυτό να κινηθούμε. Θα μπορούσε δηλαδή, αν σου έδινα εγώ ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Σχήμα. Ναι, βέβαια, αυτό. Να το ακολουθήσεις πιστά όσον αφορά το μετεξαρτικό φαρμείο. Άλλο θα περιμένει. Αλλά να το φτιάξεις να ακολουθεί το σχεδιασμό μου. Χωρίς να κάνεις κρυμνό, εξαρτητικό κλπ. Όχι, θα χρειαζόταν το μάλλον να ανοίξει. Γιατί σε αυτή τη φάση ναι, έχει νόημα. Τώρα πια έχοντας πια την τελική σου εικόνα. Αν ο στόχος είναι να αποδώσουμε μια αρμονική εξάρα μπροστά, έτσι, με το μήκος της μήνης που θέλουμε, γιατί υπάρχουν αυτές τις αισθητικές απαιτήσεις, κινούμαστε να βάζει αυτές δεν κινούμαστε όμως στο μεταξύ του ταχνείο, δηλαδή την οποία περιοχή που διαμορφώνουμε με βάση αυτό που θέλουμε, όπως επίσης και τα τυπικά δόντια. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξω μετά την εξαγωγή την περιοχή και να κάνω κάποιο είδο οστεκτομή, εφόσον έτσι, διαμόρφωση τέλο πάντων, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Θα το κάνω. Το πρόβλημα μας
προχωρώντας λίγο βέβαια στο περιστατικό, γιατί με το συγκεκριμένο βιούμε, είναι ότι σε αυτή τη φάση, έχοντας επουλώσει, ακριβώς λόγω του οικογενειακού της ιστορικού, η ασθενής πάτησε πόδι και λέει δεν θέλω να μας κάνει, τελείωσα. Ναι, απλά το λέω, το αναφέρω αυτό για ποιο λόγο. Ότι εδώ πια έχουμε προχωρήσει με ένα σχεδιασμό α, το αποτέλεσμα μας είναι χειρότερο αισθητικά από ό,τι ξεκίνησε, διότι έχει τώρα, πριν ήταν μεν έντονο το ουλικό, αλλά πάλι υπήρχαν υπήρχε μια, ας το πούμε, αλφα επίπεδο ούλων, τώρα είναι το ένα πιο ψηλά, το άλλο πιο χαμηλά. Και μετά από περίπου 2-3 μήνες από διαπραγματεύσεις, επίστη ασθενής να κάνει κλειστού τύπου. Με κόκκινες γραμμές ή τέτοιο. Αυτό είναι διπλωματικό θέμα, γιατί οι κόκκινες γραμμές είναι ανάλογα. Αν είναι πολιτικές ή οπαδικές. Και αν είναι οπαδικές, οι κόκκινες γραμμές τις θέλουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ουσιαστικά πρέπει να γίνεται η ανεστοποίηση της περιοχής. Αυτό είναι ιστερά και μικρό. Παρακολουθούμε ότι ήταν όταν την προτέσσελες φωτογραφία ότι ήταν βελόνα, αλλά είναι οφθαλμικό. Είναι γυρισμένο έτσι και έτσι σαν βελόνα. Μεταξύ είναι και το ροζ εδώ και λέω... Το ροζ είναι αυτό νομίζω ότι κάνεις αυτό γιατί είναι αιμόσταση. Όχι. Αλλά είναι... Όπου ουσιαστικά είναι αυτό που είπα πριν, ότι κάνει μια πρώτη ουλεκτομή ώστε να φέρει το επίπεδο του 21 στο ίδιο επίπεδο με τον 11. Το γεφύρωμα βέβαια. Και εν συνεχεία διαμέσου της, δεν είναι πια ολοδοτική σχισμής, γίνεται η οστική αφαίρεση. Και ο έλεγχος, κάνοντας sounding του οστού, ότι έχουμε... Στα περίπου η ώρα. Ναι, τα 2 κιλιοστά, 2 με 3 κιλιοστά του βιολογικού έβρους. Και μετά ξεκινάει μία περίοδος επούλωσης. Εδώ είναι στο τέλος της επέμβασης, εδώ είναι περίπου στη βδομάδα μετά και εδώ είναι μετά από περίπου ένα εξάμηνο όπου ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε τις οδοντικές παρασκευές και έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε πίεση στο γεφύρωμα για να δημιουργήσουμε το λεγόμενο Opaque Ponting, το δίκυμ σφαίρας και εδώ είναι την ημέρα της αποτύπωσης. Προφανώς έχει χαθεί ύψος στην φυλή από του 21. Γενικά υπάρχει μία υγιής εικόνα. Μάλιστα εδώ πρέπει να είναι την ημέρα της τελικής συγκόλλησης. Το χαμόγελο της ασθενούς βελτιωμένο. Είναι την ημέρα της συγκόλλησης όπου συνήθως δεν παίρνω φωτογραφίες ενδοστοματικές, αφήνω καμιά εβδομάδα και ξανά έρχεται η ασθενής για την φωτογράφηση. Και αντί να γίνει αυτό, παίρνω ένα τηλέφωνο από τον Ανδρέα, μέρη μια εβδομάδα μετά, πανικό. Διότι αυτή είναι η εικνογραφική εικόνα της αποκατάστασης. Εμφανίστηκε με αυτή την εικόνα. Και αρχίζει ο προβληματισμός μας ως προς το τι έχει φταίξει από την πρώτη εικόνα σε αυτήν και εδώ ίσως για να πέσει και λίγο σε μένα το ανάθεμα να μπει λίγο εγώ θέμα στην κουβέντα. Έγινε έντονη προσπάθεια από τον κύριο Παράσκη, καθαρίστηκε η περιοχή, η ασθενή σε πολύ καλή σωματική υγιεινή και περίπου μια-δύο εβδομάδες αργότερα επανεμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη εικόνα, βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει μια σχετική φλεγμονή εδώ στην περιοχή Βίου, λίγο η πετροφική φυλή του... Και άρχισε το βήμα, θέλει κάτι στην προσθετική ή επειδή έγινε κλειστή η άφηση της κλινικής φύλης, το βιολογικό έβρος γίνεται μετά από 8 μήνες. Ναι, και επίσης, αν αρχίζει πια ο προβληματισμός μας, τι έχει φταίξει,
τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, κάνοντα την κουβέντα με τον Ανδρέα, είναι είτε ακριβώς αυτό που δεν έχει γίνει, έχει γίνει κλειστή η επέμβαση της επιμήκυσης, κλινικής μύλης, όπου δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του οστικού περιγράμματος, και αν κάπου υπάρχει μία ακίδα, μία περιοχή όπου δεν τηρείται το βιολογικό εύρος, αυτή η περιοχή στην προσπάθεια της αναδόμησης, της ανάπλασης, αντιδρώντας ουσιαστικά στην προσβολή του βιολογικού εύρους, μας δίνει αυτή την εικόνα. Μια άλλη δική μου πιθανή αιτιολόγηση είναι το σχήμα των δοντιών. Ενδεχομένως έχουμε παραπιστέψει στην θεωρία του Ταρνάου, ίσως υπερβολική πίεση στην περιοχή, έχουμε λιγότερο από 5 χιλιοστά, γιατί και το λιγότερο από το σημείο επαφής μας, όντας κοντύτερα προς το οστό, μπορεί να παίξει το ρόλο τον ερεθιστικό και να έχει δημιουργήσει αυτές τις ελαφρές υπερτροπίες. Και πιθανώς βέβαια και η αντίδραση της ίδιας ασθενούς. Το άλλο που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι επειδή αυτή έχει παχύ βιότυπο, δεν αλλάζει ποτέ. Και σιγά σιγά με τα χρόνια που ξανακάνει. Βέβαια το ζωικό έθνος. Γιατί δεν σιγά, για πόσο πιο. 6 μήνες, 7. Αν είχε παραπιεστεί το βιολογικό έργο. Θα είχε δείξει, μα γι' αυτό ήταν το προβληματισμό. Παναγιώτη, οι προσωρινές σου ήταν στο τελικό τρόχισμα. Αυτό είναι κλήτηση πριν τη συγκόλληση. Ναι, αυτό είναι. Αλλά πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτέ τι παρασκευέ είχε και τι προσωρινέ. Ή έβγαλε τι προσωρινέ τη ανατρόχηση που είχε πιο μέσα. Όχι, αυτό είναι την ημέρα τη συγκόλληση. Τη συγκόλληση τη τελική. Τη τελική αποκατάσταση. Ναι, οι προσωρινέ εκεί τελειώναν και αυτέ. Ναι, αφού έχει μια σου λέξη. Ναι, δεν ξέρω πώ ξαναπήρε. Στη συγκόλληση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Συγκόλληση. Στη συγκόλληση. Μετά τη συγκόλληση, όχι. Μετά τη συγκόλληση. Μια εβδομάδα πιο πριν, ξέρω. Αν είχε γίνει μια εβδομάδα πριν και είχε μεσολαβήσει η εβδομάδα τη κατασκευή, που δεν ήταν μια εβδομάδα, ήταν 15 μέρες, 20 μέρες, θα είχε φανεί. Δηλαδή μεταξύ τη αποτύπωση, που είναι τραυματική διαδικασία της αποτύπωσης και της τελικής συγκόλλησης που μεσολαβούν 20 μέρες, αν υπήρχε παρέμβολη στο βιολογικό έμπρος, θα είχε φανεί. Θα ήταν η θηλή αυτή κατά πόκκινη, θα είχε αρχίσει να αντιδρά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, δηλαδή μετά τους έχω παρατηρήσει και εγώ. Και μάλιστα σε ένα υλικό το οποίο δεν είναι ενλίο, έτσι. Ναι, στερήλα, δηλαδή, αυτό το πράγμα και κάτι που ίσως έχει νόημα να συζητήσουμε, δηλαδή εμείς πάμε με ένα βιολογικό έμπρος 2 με 3 χιλιοστά, τους έχω γίνει ένας μέσος όρος. Αυτό που έχω δει προσωπικά, όχι να λειτουργεί, είναι να μετρήσει κανείς το βιολογικό έργος και συγκεκριμένο ασθενή σε παραπλήσια δόντια. Δηλαδή, ενδεχομένως τώρα δεν υπάρχει, είναι στους πλαγίους ή σε 2-3 δόντια, για να μπορέσει να το... Με χρόνια περιοδίδια. Να είναι πιο ακριβής στο συγκεκριμένο. Σε βασικό εδώ υπενθυμίζω ότι έχουμε μια ασθενή η οποία είναι ασθενής με χρόνια περιοδοντίτιδα. Δηλαδή παντού έχει στην καλύτερη περίπτωση να έχει 3 με 4 χιλιοστά βάθος τη λάμπη. Άρα βάλει και το ρι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τομέα ναι, έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε ιδανική εδώ. Δηλαδή αν θέλαμε να είμαστε με το γράμμα, το απόλυτο γράμμα της περίοδος θετικής, όπως έχει παρουσιαστεί από τα χρόνια του Κρέιμερ κλπ. Θα πρέπει να περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο πρακτικά στην καθημερινότητά μας μπορούμε, αν τέτοια ασθενή, να το κρατήσουμε ένα χρόνο με μεταβατικά. Πολλές φορές την αποτύπωση είναι πραγματικά. Ναι, γι' αυτό και εγώ τουλάχιστον σήμερα έχω σταματήσει να βάζω νήμα, δεν βάζω πια νήμα, δεν ξέρω αν θέλει να σχολιαστεί ή όχι, ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι στη φάση αυτή όπου έχει επέλθει η επούλωση, αν εγώ βάλω νήμα, θα διαταράξω σίγουρα το σύνδεσμο, το σύνδεσμο του συνδετικού ιστού. Τι βάζετε, χρησιμοποιώ εξπαζή. Όπου εκεί αυτό είναι ένα υλικό, για όσους δεν το ξέρουν, με ουσιαστικά πλαστελίνη, με αιμοστατικό υλικό μέσα, το οποίο αποθεί εκεί που βρίσκει αντίσταση, μέχρι εκεί που βρίσκει αντίσταση.
Και μετά, βέβαια, δεν το κρύβω ότι και εκεί υπάρχει μια αντίδραση, γιατί το χλωριούχο αλουμίνιο που έχει μέσα μπορεί να δράσει αν το αφήσει στην επιφάνεια ως καυστικό. Και για το χρησιμοποιείς? Όχι. Ούτε λέει. Όχι. Συνήθως τη μέρα της τελικής μου Παρασκευής, όπως έχω κάνει τελική Παρασκευή και έχω οριοθετήσει, βάζω το εκφαζίδι στην ίδια συνεδρία. Δηλαδή, η διεύρυνση που μου έχει δώσει, η ελαφριά διεύρυνση που μου έχει δώσει η τελική μου Παρασκευή, το τελικό τρόχισμα του δοντιού, εκεί μπαίνει και το εκφαζίδι. Στην ίδια συνεδρία. Πάντως, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν τύπημα ιστών που αν παραβιαστεί έστω και λίγο το βιολογικό έργο, αντιδράνε με μία κατοχή. Προφανώς έχουμε διάφορους τρόπους αντίδρασης. Μπορεί να πάρεις κοκκινίλα, να παίρνεις υπερπλασία. Μπορεί να πάρεις υφίζηση. Σε λεπτό βιότυπο, ιδίως προστομιακά, θα πάρεις υφίζηση. Εδώ ίσως επειδή ακριβώς είναι παχύς, ο βιότυπος μας έδωσε την πλασία. Το πιθανότερο για μένα... Εδώ, τελειμένα με 6 μήνες, τα προχύσματα είναι τα ίδια, η μόνη διαφορά που έγινε ήταν μεταξύ προσωρινής και μόνιμης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Άρα δεν θα παραβιαστεί σε αυτή τη φάση το βιολογικό έργο. Εγώ νομίζω, Ανδρέα, από τώρα την κάνει κρυμνό. Δεν ελέγχει πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα κάνει κρυμνό, μπορεί να ορίσει τη θέση του οστού, να απομακρύνει όλε τι ίνε. Δεν αντιλέγω. Επομένω, για μένα, ένα από του λόγου που πήρε rebound εδώ πέρα είναι γιατί ενδεχομένω να έχουν μείνει ίνε πάνω στην οστεήνη. Θυμίσου Fiber Retention, οι οποίες παίρνουν το κόκκαλο πάνω προς τα κάτω. Εντάξει, έχει κάνει δύο φορές απόξεις η φυσική. Μετά τη συγκόλληση. Και είναι και το θέμα του πάθους του οστού, που δεν μπορείς με μια κυρία να καθαρίζεις. Δεν αντιλέγω. Γι' αυτό και περιμέναμε 6 μήνες. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Αυτό το οποίο εμένα δεν μου έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου και γι' αυτό το συζητάμε, είναι γιατί ήταν έτσι στους 6 μήνες, χωρίς να αλλάξει τίποτα εκτός από το να πει η πρόχειρη γέφυρα και να πει η μόνιμη γέφυρα, δεν πειράξει τίποτα άλλο. Και εδώ μπορεί να φανεί και η απόσταση εκτός των. Ανδρέα, όμως, εκεί που έχετε κρεβάσει την πρόχειρη, έχει ήδη αρχίσει να υπάρχει μια. Την καθαρίζω, βελτιώνεται και μετά επανακάμπτει. Και επειδή είναι παχύς βιότυπος μπορεί να έχει. Ακριβώς. Μπορεί. Αυτή είναι η προχθεσινή εικόνα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν όταν κατασκευάστηκε η γέφυρα η μόνιμη, δεν είχε κολληθεί με μόνιμη κόλλα. Είχε κολληθεί με προσωρινή. Δεν ξέρω ποιος παράστησε αν σε αυτό βρίσκει μια λογική. Να αφαιρεθεί η μόνιμη γέφυρα, να τοποθετηθεί ξανά η προσωρινή, με το όριο εκεί πέρα που δημιουργεί την πλεγμονική κακοκύτερο και να παραμείνει πάλι προσωρινή και έφυγε για κάποιο διάστημα μέχρι να ξαναλαβεί. Να λάβετε υπόψη σας ότι το κλασικό μου πρωτόκολλο στη τοποθέτηση της γεφυρών είναι πάντοτε μία εβδομάδα προσωρινά κολλημένη και μετά αφαιρώ και κολλάω μόνη μου. Πάντα, στάντα. Εδώ λοιπόν που είδατε, αυτό ήταν η εικόνα μετά από μία εβδομάδα προσωρινή συγκόλληση της μόνιμης. Είναι η μέρα της τελικής συγκόλλησης της μόνιμης γέφυρας. Δηλαδή, στη εβδομάδα αυτή δεν είχε δείξει σημάδια. Γιατί δεν γυρίζει το τότε. Να λάβετε υπόψη σας και κάτι άλλο. Ότι αυτό δεν είχε ασχολείται με αυτό. Εμείς ασχολούμαστε το παρόν. Καλά δεν το λέω, Παναγιώτη. Εντάξει, γιατί. Λέω,
Αυτή ούτε καν ασχολείται με αυτό. Εμεί ασχολούμαστε με αυτό. Εμεί πρέπει να πειράσει την Ελλάδα. Αυτή δεν ασχολείται με αυτό. Εμεί ασχολούμαστε. Προφανώ η γυναίκα έχει άλλα προβλήματα. Αλλά εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό η συγκεκριμένη ασθενή. Κάποια άλλη ασθενή. Τι συμβολήσατε. Πανάδια. Θέλετε να γυρίσετε στο σλάιτ του δείχνου τη εισαγωγικότητα όταν έχει αφαιρέσει την προσωρινή πριν μπείτε στη μόνη. Εδώ είναι μια εβδομάδα μετά. Δεν σα φαίνεται ήδη. Έχει μπει η προσωρινή. Δεν σα φαίνεται ήδη ότι έχει αρχίσει. Μια μικρή προστασία. Ναι. Μπορεί, πράγματι. Πράγματι. Πρέπει να έχει μια τάση. Ναι. Ίσως αυτό το πιθανό και ανάμεσα στο άλλο σημείο, στο πλάι, επομένως αυτό εδώ το όριο μου να είναι λίγο. Μήπως φέρνει τίποτα κανένα αντιπερτασικό. Όχι, τίποτα, τίποτα. Κατάλαβα. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει το τελευταίο καιρό και παίρνει ψυχοφάρμακα. Από τότε που μας γνώρισε. Σε λίγο να ξεκινήσουμε εμείς να παίρνουμε ψυχοφάρμακα, έτσι λες. Γιατί δεν πήγατε σε μια αστυνομική επιμήκυση με τις 13 ή 23. Μα πάτησε πότε, δεν ήθελε να χειρουργηθεί. Με το ζόρι την κάναμε. Υπό κανονικές συνθήκες πιστεύω ότι το σχέδιο το απόλυτο θα ήταν να ανοίξει την κοινό από κοινότητα σε κοινότητα. Να... Και πιο πίσω να πήγαινε. Και πρώτο προβόφιο. Εκεί είναι και προβόφιο στα όλα. Πιθανό. Αλλά τουλάχιστον στην Εξάδα να εξισορροπήσει σωστά του ιστού. Το πάχο του οστού που ανέφερε πριν που με την κιουρέτα σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο να το ρυθμίσει. Και εν συνεχεία να τα αφήσει να υπουλώσει 6 μήνε και να το σε αυτή τη φάση έγινε. Σε αυτή τη φάση γιατί το κάνουμε. Μα οι ασθενείς δεν θέλουν. Α, δεν κάνουν, δηλαδή είναι ικανοποιημένοι και δεν κάνουν κανένα τίποτα. Εμείς το καθόμαστε. Εμείς ασχολούμαστε με το θέμα, είπαμε. Η ίδια είναι τώρα, αν αυτή το ζώνη. Το έκανες τα τρία τώρα. Τι, το έκανες τώρα. Εάν είχε πρόβλημα. Άμα δεχόταν. Τώρα αυτό είναι μια θεωρητική κουβέντα. Στην περίπτωση που οι ασθενείς ήταν πράγματι πύχοι και. Θα το κάνει αυτό για την οθεραπευσιστή. Τι νόημα υπερπασία. Η πιθανότητα είναι ότι αν αυτή ήταν μια ασθενή που θα μου έλεγε κάνει μου ό,τι θέλει. Να την ξανάβαζα σε μια πρόχειρη, να περίμενα τουλάχιστον 2-3 μήνες. Πιθανώς θα της έκανα μια πολύ καλή δυσική απόκτηση στην περιοχή που δεν θα φοβόμουν να πάρω υφίσθηση που δεν την κάνω τώρα. Και ανάλογα με το πώς θα πήγαινα θα αποφάσιζα. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Κύριε Παράση, το γεγονός ότι εξαρτείς τα όγκλα της γυναίκας παρόλο ότι είναι εκτελεστικά. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το βιότυπο, αυτό είναι που λέτε. Είναι πυρετικά ασθενείς, δεν έχουν τη φλεγμονή εξαρχής, την κλινική εικόνα της έντονης φλεγμονής. Αυτό μήπως είναι εινόδη, ναι. Μήπως όμως έχει κάποια συνήθεια τύπου τα κάνει μαλάτι, ξέρω εγώ, και όταν έχεις έτσι σφιχτούς ιστούς, οποιαδήποτε παραμονή μικροβιακού παράγοντα σε ευνοεί να κάνει πρυξηματάκια. Μπορεί, δεν ξέρω. Κάποια συνήθεια δηλαδή σε. Μια άλλη σκέψη που κάναμε με τον Παναγιώτη είναι ότι δεν έχουμε κάνει καλά το κοντούρ των δοντιών. Στελική αποκατάσταση. Αυτό που είπα πριν, το σημείο επαφή, το προφίλ. Είναι λίγο πιεστικό. Να ρωτήσω. Δεν θα 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 ρωτήσω. Δεν έχουμε φρέμιτους μπροστά αυτή τη στιγμή. Ναι, επειδή έχει άλλα προβλήματα τα ψυχολογικά, σφίγγεται, έχει πρόβλημα με την υγεία τη άρθρωση. Όχι, αρθρικά προβλήματα δεν είχε. Πιστεύω ότι η εικόνα αυτή των γωνιωδών οστικών βλαβών που είχε στους γονφίους σε ένα μεγάλο βαθμό είναι από αυτόν τον παράγοντα. Του τραύματος από τη σύγκληση λόγω υπερπαραλειτουργίας. Αλλά επειδή όπως είπα είναι ένα περιστατικό που δεν ήταν λίγο δύσκολο στη διαχείριση και να κάνει πράγματα τα οποία τα αφήνει σε χρόνο, ο Νάρτικας αναγκαστικά μπαίνει σαν μεταβατική αποκατάσταση μέχρι ότου αποφασίσει να βάλει τα εμφυτεύματα. Κύριος Γόμενος. Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι πάρα πολύ λίγο περιστατικό, που έχει πολύ ωραία κουβέντα και είναι καθημερινό ασθενή για όλου αυτού, για όλου του κουβέντε στα ιατρία μα, καταλαβαίνω ότι
ευχαριστήκατε κάνει και όλη η κουβέντα που γίνεται. Εγώ θα έλεγα να έχουμε προσετολόγους, έτσι, να μας πείτε step by step σε αυτόν τον ασθενή, αν ήταν σαν να θέλω να φτιάξω το χαμόγελό μου, να κάνω τα τέλεια δόντια, σε μέγεθο, σε ούλα κτλ. Πώς το προσεγγίζατε? Έρχεται, δηλαδή, με όλα, ποιο θα ήταν η διαδικασία, αποτύπωμα, mock-up, παρακοπή, προσωρινές, πόσο διάστημα, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το περιστατικό όλοι τα έχουμε και όλοι καταλήγουμε σε στους αντίστοιχους. Εντάξει, και αυτό δείχνει μάλιστα και πόσο μη προβλέψιμο είναι το αποτέλεσμα στην αισθητική επιμήκυση γενικής μήλης και πόσο αλλεπάλληλες παρεμβάσεις πολλές φορές χρειάζεται. Αλλά θα ήθελα να είχαμε έτσι μια συνολική προσέγγιση από προσθετολόγους. Πώς αντιμετωπίζετε όχι τον ασθενή που λέει: ξέρεις, δεν έχω χρήματα ή δεν έχω διάθεση να κάνω εκτεταμένη επέμβαση, στον ασθενή που λέει: θέλω να φτιάξω δόντια να είναι τέλεια. Να δείχνω μόνο δόντια. Σαν θέμα, α πούμε, θα πούμε ένα περίπτωμα. Α, σε αυτό, έτσι θεωρητικά, αν τραβήξει. Ποια διαδικασία? Η διαδικασία, η κλασική διαδικασία που προσωπικά αντιμετωπίζω τα περιστατικά αυτά είναι. Καλά, πέραν του διαγνωστικού κτηνογραφίας κλπ. Ένα πλήρη σετ φωτογραφιών. Προφανώς τώρα και με το βίντεο είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά εκτός στόματος σε επίπεδο διαγνωστικών εκμαγείων με τη μορφή είτε διαγνωστικού κερώματος είτε και διαγνωστικής σύνταξης πολλές φορές. Και εν συνεχεία από αυτό το τελικό διαγνωστικό κέρωμα μπορούμε με ειδικές εικόνες διαφανής να μεταφέρουμε με σύνθετη ρητίνη το αποτέλεσμα του κερώματος στο στόμα. Αυτό μπορούμε πια με ένα είδος προσωρινής αποκατάστασης να το δείξουμε, να το δούμε καταρχήν εμείς, να το φωτογραφίσουμε ξανά, να το δει ασθενής, να πάει σπίτι, να το δείξει στους δικούς της. Και από τη στιγμή που οριοθετήσουμε το τελικό σχήμα των δοντιών, τη θέση των δοντιών, από εκεί και πέρα περνάμε στη διαδικασία της τελικής αποκατάστασης, η οποία μπορεί να έχει κλινική, χειρουργική κλινική επιμήκυση ούλων, μπορεί να έχει απλά κάποιες στεφάνες, αλλά οδηγούμενη πάντοτε από το mock-up που είναι η παρουσίαση του διαγνωστικού κερώματος, της διαγνωστικής διαδικασίας στο στόμα της ασθενούς. Βεβαίως. Αναφέρατε στο τεχνικό μέρος. Ναι. Αλλά δεν ξεχνάτε ότι είμαστε γιατροί. Αυτή η περίπτωση για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται ομάδα και περιοδοντολόγου και ορθοδοντικού και προσθετολόγου. Δεν μπορεί μόνο ο προσθετολόγος να την αντιμετωπίσει. Είπατε ότι χρειάστηκε περιοδοντολόγος. Θα χρειαστεί και άνθρωπο που θα αποκαταστήσει τη σύγκληση. Και ίσως το ιστορικό, την ψυχολογία του ατόμου. Προφανώς, αλλά θα βοηθήσει. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, από τη στιγμή που, για παράδειγμα, η γομφή ήταν προς εξαγωγή, η συγκλησιακή αποκατάσταση αναγκαστικά θα γινόταν προσθετικά. Προφανώς, σε ένα άλλο περιστατικό που οι γομφοί αυτοί θα είχαν καλή πρόγνωση και θα διατηρούνταν στον φραγμό, η ορθοδοντική προφανώς θα έμπαινε μέσα στο παιχνίδι, είτε αισθητικά είτε λειτουργικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού, προφανώς. Ερώτηση. Έρχεται λοιπόν, μας στέλνετε το περιστατικό αυτό, το mock-up, έτοιμο στο στόμα του ασθενή και του ασθενή του αρέσει αυτό το μέγεθος του τοπιού και σας λέει ας πούμε ότι αυτό θέλω να αναπαράγω. Κάνουμε σαν περιοδολόγοι την επιμήκυση γενικής μήλης. Βασιζόμενοι στο ότι θέλουμε 3 χιλιοστά απόσταση από το στούρ μέχρι το πέρας της Παρασκευής, το τελικό όριο. Ωραία. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Ο ασθενής αυτός και πιο πολλοί από τους ασθενείς έχουν μια πολύ υψηλή γραμμή χαμόγελου. Άρα φεύγουν από το ιατρείο και φαίνονται τα όλα. Και με εκτεθειμένες επιφάνειες ριζών. Μετά από πόσο καιρό μπορείτε να παρέμβετε ή παρεμβαίνετε συνήθως, γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο κενό. Εγώ θα αντιστρέψω τότε την ερώτηση. Τι είδους χειρουργείο έχετε κάνει? Το χειρουργείο που θα κάνω θα εξαρτηθεί από τη θέση του οστού σε σχέση με το όριο του οστού που είναι. Δηλαδή, αυτό που συνήθως εγώ ρωτάω τον περιοδολόγο είναι, έχει κάνει ακροριζικά μετατοπιζόμενο, έχει κάνει απλή συγγραφή σε επίπεδο δοντιού, όχι οστού, δηλαδή τροποποιημένη Whitman. Συγχωρέστε μα κάνω λάθος στον ορολογία. Γιατί? Διότι έχει να κάνει με αυτό το στοιχείο για μένα
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ που μου το φέρνετε στην κουβέντα, γιατί κατά καιρούς θέλω και εγώ να το ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου. Είναι η λογική που έχει εμφανίσει ο Κόης, όπου κάνει την επανασυραφή του κριμνού του πάνω στο δοντί, απευθείας πάνω στη ρίζα. Αυτό τι κάνει στη λογική τη δική μου, αποκαθιστά άμεσα το βιολογικό εύρος κατά την επούλωση. Αυτό τι σημαίνει, μπορώ να μπω πιο σύντομα να βελτιώσω, όχι να δώσω την τελική γραμμή στις παρασκευές μου, αλλά τουλάχιστον να επιμηκύνω πλησιάζοντας, ώστε να βελτιώσω λίγο αυτή την εικόνα που είπατε. Δηλαδή, το κενό, τα κενά σημεία, τα μεσοδόντια συνήθως που φαίνονται, που είναι αντιαισθητικά. Αν έχετε κάνει οστική συραφή, έχετε κάνει προσδικά μετατοπιζόμενο κρυμνό, εκεί δεν μπορώ να πλησιάζω, δεν ξέρω τι ριμπάμ θα πάρω. Και αν εγώ μπω πιο σύντομα και παρασκευάσω στην επιφάνεια όπου θα έρθει ο ιστός και θα ήθελε ο ιστός να προσφυθεί, τότε θα έχουμε αντίδραση. Και εγώ αυτή τη λογική σήμερα και αυτό κάνω. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να την ώρα της επέμβασης να εκτιμήσω την απόσταση του οστού σε σχέση με το όριο, με το όριο της επανασκευής. Αυτό θα καθορίσει το τελικό βιολογικό εύρος. Από εκεί και πέρα η επανατοποθέτηση θα γίνει σε επίπεδο mock-up, δοτιού, σε επίπεδο δοτιού, όχι οστικά. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι όσες φορές και να κάνει αισθητική επιμήκυνση της κλινικής μύλης, ποτέ δεν είναι προβλέψιμο, τότε θα τελειώσει. Είμαι απόλυτα περιορισμένο σε αυτό. Και δεν είναι αποτέλεσμα μια παρέμβαση, είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρεμβάσεων. Επομένως, αν έχει εξασφαλίσει το πού είναι το οστούν σε σχέση με την παρασκευή, ο μαλακός ιστός αυτός ο οποίος περισσεύει, αν χρησιμοποιήσω πάλι σαν άρτικα μια σπουλεκτομή, σπουλοπλαστική σε δεύτερο χρόνο μετά από δύο μήνες, αυτό που έχω αφαιρεί ουλά και ξέρω ότι το οστούν σε σωστό επίπεδο. Άρα, όποιο rebound μαλακών ιστών παίρνω λόγω βιοτύπου, έχω εξασφαλίσει τη θέση του οστού στα 3 χιλιοστά, το διαμορφώνω με μικρές σπουλεκτομές. Το θέμα είναι όμως ότι είστε σίγουροι για 3 χιλιοστά. Όχι. Και αν είστε στα 4, στα 4 να πει. Αν είστε στα 5, στο συγκεκριμένο ασθενή, πήγαινε στο 10% του 5 χιλιοστών. Γι' αυτό θέλει παραλαμβάνω χρόνο με μεταβατικές, που μπορεί να επανέλθει σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή για σύντος εγώ τι θα έκανα, πούμε, σε μια περίπτωση. Μπορεί να φτάσει και ένα χρόνο. Κανονικά, το κοτόπουλο και παραπάνω. Αλλά εάν η συραφή του κρυμνού γίνει πάνω στη ρίζα, στα 2-3 χιλιοστά από το στούν, εγώ μετά με την παρασκευή μου, θα πλησιάσω στο, αν όχι στο υψός, ένα χιλιοστό υπερβουλικά, για να βελτιώσω, ώστε να αφήσω αυτό το ένα χιλιοστό στην περίπτωση που θέλει ο ιστός παραπάνω εύρος. Και μετά μπορείτε να μπείτε να κάνετε διορθωτικές μετά από ένα εξάμεινο. Αλλά είναι, μιλάμε τώρα... Το αέρα, γιατί ξέρω ότι είτε το βάλεις εδώ, γιατί το ύψος του οστού, ανάλογα με το βιότυπο, θα θεωρείς που θα καταλήξουν τα ούλα τελικά. Δηλαδή είτε το βάλεις σε επίπεδο δόντου, είτε το βάλεις σε επίπεδο δόντου, το οποίο σε επίπεδο δόντου καθυστερήσει να ανέβει, ενώ ενδεχομένως αντιφρονεί να είναι... Αλλά η θέση τελική που θα πάρει, είτε γίνει τον ένα τρόπο, είτε από τον άλλον, είναι καθορισμένη καθορίζοντα από πού είναι το πόσο τελικά. Έτσι, πολλές φορές δεν μπορείς να το βάλεις σε επίπεδο δοντιού, διότι μπορεί να έχεις και να δημοποιήσεις το σκύλο. Ένα άλλο που κατά καιρούς μπορεί να κάνω, όταν δεν έχω καλή εικόνα και δεν είμαι σίγουρος, στην ημέρα που θα επεκτείνω τις παρασκευές μου, θα δώσω λίγο αναισθησία και θα κάνω sounding. Και μου δίνει ένα στοιχείο ότι πιθανώς θέλει κι άλλο ή ότι είναι... Για τα τροχείς μου, όταν θα αναγίνονται τη στιγμή που βάλει για το κρυμνό, θα μπει εκεί προς το κρυμνό. Κι εγώ συμφωνώ. Και ιδανικό είναι και με την ίδια στιγμή, σε ένα χειρουργείο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι σε ένα γιατρό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για δύσκολα φυλάκια για τα ότι πια μιλάμε για μία ειδικότητα της περιπροσελικής. Είναι άλλη η ειδικότητα. Άρα, αν το λέω ότι δεν είναι αρκετά κυκτό ή δεν έχει το όριο που θα σταματήσει το όγκλο, τα όγκλα ξέρουμε ότι πάνε να επεκταθούν. Το βλέπουμε και στις απλές πληκτρομές όταν δεν κάνουμε τόσο τέτοιες εργασίες εκεί πέρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βάζουμε όψεις, γιατί είναι ό,τι και να κάνεις, όποιο πληκτρομή τελικά είναι το σχήμα του δοτιού. Και τότε το δοτιού που θα σου ξανακατεβάσει προς τα κάτω τα όγκλα. Και πολλές φορές χρειάζεται να βάλεις όψη για να το κρατήσεις πιο πάνω.
και σε προσωρινό επίπεδο πολλές φορές, και από τη διάρκεια της εμπορίας. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ έτσι. Αν βάλεις μία προσεντική να κρατήσεις το ούρο, αν θέλει να κατέβει. Η κοιτότητα του δοντιού κατευθύνει. Προσωπικά κατευθυνόμενη, βλέπω πολλές φορές. Μεγάλη κουβέντα. Χωρίς να γίνεται η παραφύγεση βέβαια του. Πάντα. Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν το ούρο θελήσει να κατέβει, όχι και αν έχει να κατέβει. Εγώ δεν το πιστεύω. Να πω και κάτι για τα μοκάπ. Θεωρώ ότι το μοκάπ, όσο χρήσιμο και αν είναι, όταν καλύπτει τα ούλα, ποτέ δεν μπορεί να έχει την απόλυτη ακρίβεια. Πρακτικά μιλώντας, δεν μιλάμε θεωρία. Σου δίνει μια εικόνα. Σου δίνει μια εικόνα, αλλά δεν νομίζω ότι και ο πρωτολόγος από το μοκάπ μπορεί να έχει την απόλυτη έννοια του ορίου. Προφανώς. Γι' αυτό και δεν είμαστε ακριβείς. Άρα πολλά πράγματα τα βλέπεις στην πορεία πώς γίνεται και ίσως χρειάζονται μικρές παρεμβάσεις. Χρειάζεται ένα σημείο αναφοράς. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι άχρηστο, αλλά θεωρώ ότι πρακτικά όταν καλύπτει τα ούλα είναι λίγο. Δεν μπορεί να έχουμε την ακρίβεια, τη θεωρητική που. Απορρέες που μπορεί να μόκω. Το μοκάπ δεν συμβουλεύει καθόλου για το μέσο. Είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, και αυτό αναφέρεται, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να κινηθείς με τον υστέρι. Επομένως, το μοκάπ παίζει μόνο ρόλο στο να κάνεις κάποιες τελείες. Αυτό γίνεται. Δεν ξέρω τι άλλο, αν υπάρχει κάποια άλλη. Βασικό γράμμα από το βάλτε. Δεν έχει νικέλη. Αν είναι αυτή η ερώτηση. Για να έχει αλλεργία στο νικέλη. Τα γράμματα μου πια τα βασικά, γιατί πια δυστυχώς δεν μπορούμε να πάω λόγω κόστους σε χρυσογράμματα, είναι γράμματα χωρίς νικέλη. Νίκελ 3. Πανάβια υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει με το σχολείο, γιατί είναι λίγο φρύγα από ξένες παρασκευές. Θα δείχνει μια φορά που βλέπουν βάζουν το σχολείο και τα όλια έχουν μια διαφορά από το παραπάνω. Με τη ρητίνη. Την Ιπωνία δεν έχω δει να... Είναι η βασική μου κόλλα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν βρήκα κόλλα εγώ πάντως, που έκανα απόψεις, δεν βρήκα κόλλα. Γιατί εγώ αυτά που είδατε μετά για να γίνει έτσι τα ούλα, τα πέρασα με ultrasonic. Όλα γύρω γύρω, παρόλο ότι ήταν ηθίκες. Δεν βγήκε κόλλα πουθενά. Πες το έχω πει ποτέ αυτό, μα φράζει. Πες το έχω πει ποτέ αυτό. Προχτές που βγήκα η φωτογραφία μου πάλι με ultrasonic τα πέρασα όλα. Με το 38. Δεν είναι μετά άλλα σημεία, δεν έχει κάτι. Με το 38, το 38 τίποτα, έχει μείνει έτσι. Δηλαδή, επειδή η επόμενη είναι... Πρέπει να έχει επικοινωνία σε ένα αυτόματα. Έτσι όπως φαίνεται. Εγώ μου φαίνεται ότι είναι τελευταία βλάβη από μια κατσαρίδα πάνε. Άμα και έτσι πρέπει να βγει. Και απλά δεν τον κόσμο. Έχει επικοινωνία και με το κανάλι. Βγαίνει αυτό. Όχι, δεν έχει επικοινωνία με το κανάλι. Πώς βγαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ένα χειρουργείο. Βαρύ, φαντάζομαι, όχι. Προσεκτικό. Το κόβεις, ρε, κομμάτι. Το βγάζει. Εντάξει, απλά είναι προσοχή να μου πειράξει το... Βγάζει το κόκαλο, κόβεις το δόντσε κομμάτι, το βγάζει. Ενημερώνεις τον ασθενή ότι μπορεί να έχει μεσησία. Τον ενημερώνεις ότι μπορεί για λίγο καιρό, μια, δυο, τρεις εβδομάδες, μπορεί να έχει μια μικρή. Στο κόκαλο πόσο το βγάζει. Πολύ. Γι' αυτό έχεις το δεντασκάν, γι' αυτό το έχεις το δεντασκάν, που σε οδηγεί που θα πας να βροχείς. Πόσο, γιατί μετά δεν μένει και πολύ αυτό. Δεν πειράζει. Το φαριακό πέταλο φεύγει όλο. Από τότε το φαριακό το... Το φαριακό μέχρι τη μέση της ρίζας φεύγει όλο. Εκεί υπάρχει μια επίγνωση. Μοιάζει σαν μια ρίζα, αλλά πρώτα μάλλον δεν είναι ρίζα. Για κάνε το outline. Το κόκκαλο θα φύγει μέχρι εκεί. 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 Έτσι, μέχρι εκεί θα φύγει το κόκκαλο. Μεταξύ. Και μετά πρέπει να βγάλεις στον αέρα το δικασμό εκεί. Δείτε το. Εκεί το κόκκαλο, μέχρι εκεί θα φύγει το κόκκαλο. Δείτε και ότι είναι και. Δεν είναι μόνο ότι είναι γυρότερο. Ο 37 δεν είναι απαραίτητο να φύγει χειρουργικά, τουλάχιστον μέρος μου, όχι. Άμα πρέπει να φύγει οδοντικά, θα είναι άλλο θέμα.
πιθανότητα κατάγματος της μάχης. Θα γεμίσει. Η πλάβη εδώ θα γεμίσει. Μέχρι εκεί θα γεμίσει. Όχι υπόπτω. Παίζει ρόλο η ηλικία του ασθενούς. Εδώ είναι μια προχωρημένη ηλικία για να γεμίσει. Άμα ήταν 20 χρόνια θα γέμιζε. Εντελώς. Εντελώς γεμίζει. Σε 20 χρόνους γεμίζει μέχρι το πάνω, παιδιά. Εδώ, πάνω. Έρχεται και κλείνει όλο. Είναι έξω ολοκληρωμένη. Ναι, εδώ όμως εδώ δεν θα γεμίσει πολύ. Το θέμα είναι όμως ότι κάτι είπε στο διαγνωστικό σου, στο σχεδιοθεραπείο, ότι έχει και να βγάλει και το 37 έτσι. Γιατί. Συγγνώμη, από το 38, από τι διάσταση. Ναι, γι' αυτό είπα ότι θα φύγει, ότι πρέπει να φύγει το 12 αυτό κάποιο. Είναι εκεί με φλεγμονώδη. Εδώ φλεγμονώδη. Ναι, βέβαια, είναι φλεγμονώδη. Και από την δημογραφία είστε συγγνώμη, δεν υπάρχουν κανένα. Ή παίρνοντάς το, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ξαναπέστε την ερώτηση. Μέσω τη δημογραφία καταλάβατε ότι δεν είναι, θα έχει πρόβλημα. Στον Ευρώ. Ναι. Με δημογραφία, ανάλογα που είναι. Εδώ βρίσκεται φυσικά τον Ευρώ. Δεν έχω κάποια είσοδο της ρίζας μέσα στο κανάλι. Οπότε μπορεί να βγει ασφαλέστατα. Από το κανάλι απλώς. Είναι πιεσμένο μουσικά. Πολλές φορές δεν υπάρχει καν οστικό τείχομα μεταξύ της ρίζας και του κανάλιου. Δηλαδή βγάζω το δόντι και το νεύρο το βλέπω, το χαϊδεύω. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μια-δύο εβδομάδες αν έχει και λίγη ύπεστηση. Και πώς θα κουμπεί το δόντι την coronation ή θα το κόψετε και επί μήκος. Όχι, την coronation. Κράτη και μετά βγαίνει. Ναι, αλλά η ρίζα εκεί σ' άπο είναι πιο χαπιά. Δεν είναι σημασία, αυτό το είπαμε. Θα φύγει το κόκαλο άπο, φεύγει. Πολύ ευρέω σπεκτομιάκο. Έτσι ώστε να βγει μετά. Πιθανότητα κατάγματος της ΣΝΑΘΟΥ. Όχι τώρα, αλλά λες στον ασθενή ότι πρέπει για 6 εβδομάδες να προσέχει. Όχι σε αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά σε άλλους ασθενείς τους λέω 6 εβδομάδες να προσέχουν τι τρώνε. Όχι πάρα πολύ σκληρές τροφές. Σε περιπτώσεις που κατεβαίνω πολύ χαμηλά στην οστεκτομή. Αν κόψεις τη μύτη του δοκιού και την κόψεις. Και αφήνει τη ρίζα μέσα. Ναι, αυτό είναι η κορονέκτομη όπως λέγεται. Υπάρχει η τεχνική αυτή. Προσωπικά την έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά σε μία που ήταν πολύ άσχημα πλεγμένη σε ρίζα με τον νεύρο. Όχι σε εδώ, δεν είναι καθόλου πλεγμένη. Όχι, δεν απονεύρωσε τίποτα. Απλώς κόβεις το. Το θέμα είναι ότι εκεί πρέπει να είσαι σίγουρος ότι το δόντι, το υπόλοιπο που αφήνεις μέσα δεν το κουνάς καθόλου. Δηλαδή η εκτομή του δοντιού πρέπει να γίνει πλήρη. Δεν θα κόψει μέχρι εκεί και θα αρχίσει να χώνει μέσα μοχλούς και έτσι να σπάσει το κομμάτι που θα φύγει. Πρέπει να βάλει μετά εδώ γλωσσικά ένα αποκολλητήρα, έτσι ώστε να περάσει η φρέζα σου πλήρως στο δόντι, για να το κόψει το δόντι εντελώς με τη φρέζα και όχι με σπασίματα με τους μοχλούς. Γιατί δεν πρέπει να κουνηθεί το κάτω μέρος. Δηλαδή πρέπει να αφήσεις ρίζες ώστε είναι μόνο μέσα. Και το κατεβάζεις και λίγο ακόμα να είναι κάτω από τα όρια τα οστικά. Τι τίποτα άλλο. Και μετά κλείνεις κατά πρώτο σκοπό από πάνω, έρχεται και κλείνει και δεν έχεις. Και τις περισσότερες φορές δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει λόγος εδώ σε αυτή την περίπτωση να γίνει το κορονέκτομη. Εδώ βγαίνει όλο το δόντι. Δεν δείχνει τη ρίζα του 37. Εδώ. Εδώ. Αν μου επιτρέπεις, Χαρή, το decoronation είναι πολύ πιο προβλέψιμο στα πρόστια μονόριζα δόντια. Στα οπίστια μπορεί να μην έχεις την ίδια καλή τύχη και να σου παραμείνει. Τι να σου παραμείνει. Να μην σου απορροφηθεί η ρίζα, γιατί τι γίνεται, καθαρίζεις, να σε πας το κορφό, πας δεν το κάνεις για να απορροφηθεί, μένει εκεί για πάντα. Θες να το πας. Ναι, το αφήνεις εκεί και μένει για πάντα η ρίζα μέσα στο κόκαλο. Αυτό το οποίο πολλές φορές έχει προταθεί στα πρόσφυγα δόντια, μετά το decoronation να γίνει απορρόφηση για να αντικατασταθεί. Όχι, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για κάτι τελώς διαφορετικό. Δεν μιλάμε για κορονέκτομη και να μείνουν μέσα οι ρίζες, επειδή είναι μπλεγμένες με το νεύρο και δεν τις πειράζει ποτέ. Κλείνει από το κόκαλο και φεύγει. Χωρίς να δοντικά θερμενό. Χωρίς να τίποτα. Χωρίς να δοντικά θερμενό, χωρίς να βάζεις υλικά πάνω του κορφού, τίποτα. Εκτός και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει όντως πτεριδώνα, οπότε σημαίνει ότι υπάρχει επιμόλυνση του κορφού. Άρα αφήνοντα το μέσα θα αφήσουμε μικροβιακό παράγοντα. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει τεριδόνα, είναι άσυπτο, οπότε αφήνουμε ένα ανοιχτό μέσα. Ναι, μιλάμε γιατί δεν υπάρχει τεριδόνα. Αυτή η τεχνική είναι παλιά και δοκιμασμένη. Νομίζω ότι θα δημιουργηθούν. Όχι, αυτή για τα κεφαινόματα. Δεν είναι τεχνική, είναι δημοσιευμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια ερώτηση στην από κάτω τομογραφία. Αν πας από το 10 έως το 12-13, στο 12 βλέπεις ότι
από την κλεκτομία, αυτό είναι το 47. Αυτό είναι την Άγγελια. Ναι, ερώτηση δικιά μου είναι. Εκπληρωτική. Αν δεις την τομή 12, το πάνω μέρος του κόμματος του καναλιού έχει χαθεί, δηλαδή αυτό το νεύρο είναι μέσα στην κλεκτομή. Ναι. Λάθος ή σωστό αυτό που λέω. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Ωραία, και ρωτάω, σου έχει πει ποτέ από φλεγμονή να υπάρχει παρεστησία. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Να, ναι. Δηλαδή από την... Έχει υπαισθησία στην κατανομή του γεννητικού κάτω από την αλλού νεύρου έχεις από δύο τρόπους. Δύο τρόπους. Ή από όγκο, δεν μιλάω για τον ρυθμό, ή από όγκο, αυτόματα μιλάω, ή από όγκο ή από φλεγμονή. Δηλαδή ένα περιοδικό απόστημα από του... Ναι, από ασθενείς εγώ που είχα παρεστησία στο συνήθως είναι ενδοδοτικά. Τώρα, βγάζοντας αυτό το δόντι, παρόλο ότι δεν θα πας να καθαρίσεις με παιδικά το, γιατί αν πας να καθαρίσεις κινδυνεύεις να... Αν το βγάλεις, το λύνεις το θέμα. Άρα, παρόλο ότι αν έχει υπαισθησία, μπορεί να βγάλεις το δόντι να κάνεις μια επιφανειακή αφαίρεση του κοκκιόδησου σου, να αφήσεις το κοκκιόδησο εκεί και σιγά σιγά θα περάσει. Εννοείται. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα αξίσεις το κάρτα. Δεν παίρνει το κοχλιάρι και χάμπρου. Δηλαδή υπάρχει μια αυτόματη αποβολή, έτσι. Βέβαια, ναι. Εκτός αν είναι κίστη. Που δεν είναι κίστη εδώ. Εάν είναι κίστη, πρέπει να την αποβολήσει. Για να την βγάλει. Γιατί αλλιώ θα σου αφήσει η κολληματική κίστη. Να σχολιάσω κάτι άλλο. Για το περιστατικό που ακούστηκε, να κρατήσουμε τις μεταβατικές κτλ. Ένα χρόνο για να δούμε, να επαναξιολογήσουμε κτλ. Κλινικά, σαν προστατολόγος που δουλεύω αρκετά περιστατικά, έχω δει πολλά προβλήματα τεριδόνα σε περιπτώσεις που βάζουμε από τα μεταβατικά για ένα χρόνο κτλ. Και τελικά βλέπουμε ότι χάνουμε δόντια. Θεσμία μνημόνη. Πολλές φορές εγώ προσωπικά τους φωνάζω μία φορά το μήνα για να ελέγξω την συγκόλληση, αλλά και αστυνομικοί κουράζονται για να έρθουν στο ιατρείο για να δει αν έχει κολλήσει. Τελικά, ίσως αυτά τα περιστατικά, αν το επιτρέπει ο όρος, ένα τηλεσκοπικό αρχικά από μέσα, τουλάχιστον θα παίρνει ο πρόστο, δεν λέω σε αισθητικά περιστατικά, ίσως είναι μια λύση να διασφαλίσει την ακαιρεότητα της οδοντίνης όπως στην τεριδόνα και το δουλεύεις πάνω από το τηλεσκοπικό, το περιστατικό, όχι ως... με τη λογική του τηλεσκοπικού και η μνημόνη, ως σαν να μην υπήρχε τηλεσκοπικό, δηλαδή τεχνική της διπλής θήκης. Και τα όρια της τηλεσκοπικής με βάση τη σχισμή του πάνω. Αυτό φαντάζομαι ότι το προτείνεται για αισθητικά. Όχι για αισθητικά περιστατικά, αλλά για πέριο προστατικά. Για πέριο προστατικά, για οπίσθηση. Θεωρώ ότι το πρόβλημα της τεριδόνας αυτά είναι τεράστιο. Και δηλαδή πολλές φορές πάμε να κάνουμε το τέλος αισθητικά και τελικά χάνουμε το ίδιο μόνο αυτό. Σήμερα δε, με την κρίση την έντονη που υπάρχει, έχει και περιστατικά τα οποία δεν είναι προγραμματισμένα για να είναι μακράς νοής και τελικά καταλήγουν να είναι μακράς νοής. Πάντως, εγώ το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και ειδικά σε ασθενείς με υψηλό δείκτη τεριδόνας κτλ. Θέλω να βάζεις τώρα αυτά τη συνέχεια. Εντάξει. Το ρεφάν δεν θα έρθει το ιδιό. Θα έχει πολύ καλό κοντρόλ του ιατρείου σε αυτά τα περιστατικά και πρέπει το ιατρείο να είναι προσαρμοσμένο σε αυτή την παροχή υπηρεσιών, ώστε να μπορεί να βλέπει τα προσωρινά, να έχει πολύ καλά προσωρινά, ώστε τούτο μπορεί να χάσει τα όδια για να πετύχει στην φωτογραφία. Γιατί στις φωτογραφίες μιλάμε έτσι. Γιατί θα πρέπει να προβληματιστούν οι πυροδολόγοι κατά πόσο όλα αυτά τα οποία συζητάμε και όλα τα σχέδια θεραπεία στα οποία αναφερόμαστε, τι διαχρονικότητα έχουν. Δηλαδή, στον ασθενή αυτό, αυτά που συζητάμε είναι καλά για φοιτητικό επίπεδο. Όταν σε 10 χρόνια, πού θα είναι η ιστή, τι βλέπουν στα ιατρία τους. Υπάρχει το ενδεχόμενο η ιστή να είναι 2.000 πιο ψηλά. Ποιοι οι παράγοντες. Φταίει η θεραπεία που κάναμε. Φταίει ενδεχομένως ότι δεν κάναμε την επιμήκυνση της μήνυσης από 13 σε 23 ή έχουν κυράσει η ιστή. Θα πρέπει δηλαδή να μην θεραπεύουμε μόνο φωτογραφίες, να θεραπεύουμε και ασθενείς. Και εδώ έχει μια υπερπλασία ένας ασθενής εκείνη τη στιγμή. Σε κάποιο σημείο είναι ένα καλό σημείο συζήτησης, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε ότι θεραπεύουμε ασθενείς forever. Αναφέρθηκαν λοιπόν παράμετροι προηγουμένως τι θεωρούμε ιδανικό, θα θέλουμε να δώσουμε ένα πρωτόκολλο καλής αντιμετώπισης. Το βασικότερο από όλα αυτά που ακούστηκαν και κατά τη γνώμη μετά από 25 χρόνια εμπειρίας είναι
το σωστό αποτύπωμα 120%, 130% αποτύπωμα, όπως λέμε στους όρους της προσθετικής, που σημαίνει δηλαδή αποτύπωση πέρα από τα όρια της μελλοντικής ουσίας, έτσι ώστε ένα άριστο τεχνικό εργαστήριο να δώσει ένα εξαιρετικό περίγραμμα ανάλυσης. Αυτό έχει το βασικότερο από όλα. Φλεγμονοί κάνουν κακές προσθετικές εργασίες και όχι αν έγινε ή δεν έγινε μια θεραπευτική προσέγγιση άλλης μεθοδολογίας παιδολογικής. Και αυτό είναι και διαχρονικό. Αν ο ασθενής λοιπόν έχει καλή στοματική υγιεινή, πάρα πολύ καλό παιδολογικό κοντρόλ όλα τα χρόνια με εκπαίδευση, πραγματική εκπαίδευση, μπορεί να συντηρηθεί. Μπορούμε να κρατήσουμε προσθετικές αποκαταστάσεις για πάρα πολλά χρόνια όταν υπάρχει υγιές όριο, υγιές προσθετικό όριο σε μικροσκοπικό επίπεδο, ακόμα και δίπλα από το οστούν χωρίς να υπάρχει το βιολογικό έργο. Αυτό είναι η κλινική εμπειρία σε καλά ιατρία. Δηλαδή μπορούμε να κρατήσουμε, αν μπορούμε να παρασκευάσουμε δίπλα από το επίπεδο του οστού, ακριβώς, ένα εξαιρετικό όριο, σαφές ευκρινές, να αποτυπωθεί αυτό και να ακολουθηθεί στην προσθετική εργασία και αυτό να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να είχαμε αρχικώς τα 2-0 χιλιοστά του βιολογικού έργου. Προσωπικά λοιπόν, εγώ θέτω υπό αμφισβήτηση όλο αυτό το κόνσεπτ του βιολογικού έργου, αν αυτό διαχρονικά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ασθενή. Όχι, εντάξει, αλήθεια, αν πρέπει να παραδεχτώ ότι και το γιατρείο δεν είναι καλό και οι αποκαταστάσεις δεν είναι καλές. Όχι, συμφωνώ με αυτά που λέω. Μπορεί. Νομίζω είναι άλλο θέμα αυτό. Μια μέρα πρέπει να είναι μόνο βιολογικό έργος. Και είναι ωραίο αυτό, πάρα πολύ καλό. Μα είχα αυτή τη συζήτηση για το βιολογικό έργος και για διαφορετικές προσεγγίσεις και να κάναμε εκείνη την επέμβαση. Και αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα των ερευνητών έχουν όλα τα χρόνια κάνει μεγάλο λάθος και προσέγγιση. Όχι, έχουν κάνει λάθος. Δηλαδή το να βάζεις όριο στο ισοστικά, όσο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν αυτό στέκει επιστημονικά. Πόσο καλό και να είναι. Και όμως στην κλινική πράξη μπορεί να οδηγείς, μπορεί να οδηγείς να το κάνεις, γιατί έμανε ένα γομφείο, ο οποίος την υπερόλαβε. Αν μιλάμε για τη δική σας ικανότητα και το δικό σας στήσιμο του γιατρίου, που προφανώς είναι άψογο και σε μικροσκοπικό επίπεδο οι εφαρμογές σας, τότε πιθανώς πράγματι να ισχύει αυτό που λέτε. Πιθανώς που δεν φαίνεται από πλευράς επιστημονικής. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για ένα μέσο όρο συναδέλφων που δουλεύουν καθημερινά και με πολύ κόπο να κάνουν κάποιες αποδεκτές αποκαταστάσεις εξυπηρετώντας τους ασθενείς τους, καλό είναι κάποιες τέτοιες. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει μετά από ένα σημείο οι κλινικές απόψεις να μεταφέρονται, γιατί έχουν κάποια αξία για κάποιους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ακούσει πράγματα, να τα πετάξει και κάποια άλλα να τα χρησιμοποιήσει. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είχα το στόχο ούτε να δείξω επιστημονικές προσεγγίσεις ή οτιδήποτε. Αλλά βρισκόμαστε στην κλινική πράξη πάρα πολύ συχνά αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη να έχουμε βαθύτερη λογισμό σε μια υπερόγεια δύση ενός γοφείου άνω, που αν κάνουμε τη μήκυνση μήκης για να είμαστε εντάξει με το βιολογικό έργο, πρέπει να καταστρέψουμε το μισό δόντι και να προκαλέσουμε τριχασμό και αποκάλυψη τριχασμού και τριχασμού των ριζών. Για ένα δόντι το οποίο ενδεχομένως θα μπορούμε να, λόγω τεριδόνας, βρίσκεται πραγματικό όριο, μπορούμε να έχουμε υγιές όριο δίπλα από το οστού. Αυτό τι θα κάνουμε. Θα πάμε δηλαδή να το κάνουμε με μήκη σημαίνει, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Αυτό είναι συγκεκριμένο σε μια περιοχή που δεν έχει ποιος ενδιαφέρεται για την ερώγια πλευρά. Και θα ήθελα να πω, με βάση το αξίωμα, το δόγμα για την περιδόγμα που έχει αναπτυχθεί του βιολογικού έργου, θα πρέπει να πάρουμε το γονθείο αυτόν και να πειράσουμε και το δίπλα το ενδεχομένω και να κάνουμε τη μήκη σημαίνει, να χάσουμε 2-3 χιλιοστά οστού. Το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό μετά από αυτά τα χρόνια της άσκησής σας. Είναι εξαιρετικό περίπτωση, είναι ένα συμβιβασμός που κάνουμε καθημερινά κάνει συμβιβασμός στην κλινική πράξη και πολλοί από αυτούς που είναι πολύ καλή ότι στο στόμα μπορεί να επιβλούσουν τα πιο απίθανα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι. Αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να έχουμε κανόνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κανόνες γιατί δουλεύουμε σε στόμα και θα πρέπει να σταθμίζουμε κάθε φορά τα υπέρ και τα κατά. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος. Κάθετα αντίθετος. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς κανόνες. Ότι ο περιοδολόγος μπορεί να
βοηθήσει τον προσθετολόγο, δεν μπορεί να τον προστατεύσει. Ενώ στην αντιθέση, ο προσθετολόγος μπορεί να προστατεύσει τον περιοδοντολόγο. Συμφωνώ σε αυτό. Απόλυτα το πιστεύω. Απόλυτα. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Πάει στράφη η δουλειά του περιοδοντολόγου εάν η προσθετική εργασία δεν έχει αυστηρά κριτήρια. Γι' αυτό ακριβώ συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Άλλο ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες. Χωρίς κανόνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν γίνεται. Είπατε ότι πρέπει να πάρουμε ένα χωρίγουμα. Ο τεχνικός εκτός από το όριο να έχει και ένα κομμάτι του δοντιού κάτω από το όριο. Μετά είπατε ότι μπορούμε να πάρουμε σε ένα δόντι αποτύπωμα όταν είναι το όριο στο επίπεδο του οστού. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση που είπατε. Οπότε εκεί κάτω από το όριο θα έχει κομμάτι του δοντιού. Δηλαδή, ενώ με την πιάση σε ένα. Ναι, αναφέρουμε ότι έστω και για σε μηδέν κομμάτι, μηδέν κομμάτι. Σε αυτή την περίπτωση τη δεύτερη, είπατε την πιο δύσκολη. Να καταφέρει να φτιάξει το όριο στην ίδια ευθεία με το υπόλοιπο. Ναι, βεβαίως. Εφόσον κλινικά μπορέσετε να παρασκευάσετε ένα εξαιρετικό όριο το οποίο είναι ευανάγνωστο και το αποτυπώσετε, ένας ικανός τεχνίτης που μπορεί να διαβάσει αυτά που παίρνει θα μπορεί να δώσει ένα εξαιρετικό περίγραμμα ανάλυση στο οποίο οι ιστοί που υπάρχουν γύρω του το αναγνωρίζουν όπως είναι φυσικό το όριο. Τα ευμεγέθη όρια και τα χοντρά όρια, τα ιατρογενή λοιπόν όρια, τα οποία μαθαίνουμε στα πρώτα έτη των σπουδών μας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα και είναι μεγάλο σκόπο ζωή να καταφέρει κανείς, και αυτό είναι ο στόχος του οδοντιάτρου, να καταφέρει να μην κάνει ιατρογενή όρια από καταστάσεις, που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερο από όλα. Και όχι τόσο πολύ η μη προσέγγιση, η μία ή η άλλη. Καταλάβατε. Οι κανόνες φορτώσουν να υπάρχουν, γιατί έτσι είναι η εκπαίδευση. Αλλά εγώ ήθελα, επειδή μιλάμε σε ένα ακροατήριο που έχει διαφόρων ειδών ηλικίες, να μεταφέρω και την κλινική εμπειρία που έχει στηριχθεί σε τήρηση κανόνων και εξατομίκευση περιστατικών. Αυτό. Πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλο, κλείνουμε.